Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τρόικα, ξεκινάμε. Πρωί Δευτέρας. Σαν να χειμώνιασε λίγο σήμερα. Έτσι λίγο. Μια μουντίλα. Όχι, καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Ακόμη καλά. Καλά, ζέστη έχει. Εντάξει, με τα κοντομάνια είμαστε. Ασυνήθιστο λίγο για την εποχή. Νομίζω ότι ήδη πέρσι, ας πούμε, είχε ξεκινήσει μετά τις 15 Σεπτέμβρη. Το κρύο, καλό αυτό, γιατί δεν ανοίγουμε καλό ριβέρ. Αλλά σίγουρα αργεί λίγο. Νομίζω ότι έχει μετατεθεί λίγο το καλοκαίρι γενικότερα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε σχέση με τις ομάδες μας το Σαββατοκύριακο. Ούτε μία νίκη δεν κάναμε. Μόνο ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο κέρδισε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, ενώ στο μπάσκετ πήγαμε περίφημα. Όχι, αυτό μπάσκετ, είπα. Ναι, ούτε, ούτε μία νίκη. Ούτε μία. Αποκλεισμός για τον Άρη στο μπάσκετ. Με εικόνα. Συγχαρητήρια. Να μην πω τι. Εγώ, εσύ και ο Στέργιος. Εγώ, εσύ και ο Σαν να παίζαμε. Εγώ, εσύ και ο Στέργιος. Ναι. Στα κιλά. Εγώ, εσύ και ο Στέργιος. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε το Βόλο. Ο Άρης δεν κέρδισε τα Γιάννενα. Αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο παιχνίδι που όλοι βλέπουμε είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Κράσνονταρ. Νομίζω ότι θα ήταν και διαφορετικά τα πράγματα στον ΠΑΟΚ μετά την απώλεια στο Βόλο, αν δεν υπήρχε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και είναι φυσιολογικό η προσοχή να είναι στραμμένη εκεί και για αυτό το παιχνίδι και για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο και γενικότερα για την αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Εδώ στην Τρόικα παρέα με Ρίτζεση Καζίνο Θεσσαλονίκη, στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνομία, δώρα, εκπλήξεις αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις, όπου μπορούν να μετέχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή τους στο Καζίνο Ρίτζενση, Καζίνο Θεσσαλονίκη, στην πρώτη ώρα εκπομπής. Έχουμε και διαγωνισμό, Κώστα. Τεράστιο διαγωνισμό. Μία υποτροφία δωρεάν στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Χάνθ για παιδιά 4 έως 14 ετών, αξίας 460 ευρώ, παρακαλώ. Έτσι, πολύ μεγάλη. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Χάνθ, στην καρδιά της πόλης. Σημαντικότατο, και να ξέρετε ότι κερδίζετε αυτή την υποτροφία για ένα έτος 460 ευρώ που είπε και ο Κώστας. Απλά, για να είμαστε σωστοί και τίμοι και να μην μας πείτε ότι σας το πάμε μετά, υπάρχει μόνο η εγγραφή που δεν μπορούν να τη χορηγήσουν τη συγκεκριμένη, γιατί υπάρχει συγκεκριμένο καθεστώς, που είναι 15 ευρώ. Ευρουλάκια, δηλαδή κερδίζετε 460. Άμα τώρα σκέφτεσαι τα 15 ευρώ που θα δώσει το χρόνο, εντάξει, είναι ένα ζητηματάκι. Εγγραφή, παιδιά, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούν να το χορηγήσουν για συγκεκριμένους λόγους. Δίνουν όμως 460 ευρώ υποτροφία, ένα ολόκληρο χρόνο δηλαδή. Είναι και η εποχή αυτή. Όσοι είστε αναποφάσιστοι οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι η Χάνθ είναι ο απόλυτος προορισμός για εσάς και θα πάτε τζάμπα. Με ένα μηνυματάκι FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54222. Μόλις 62 λεπτά το μηνυματάκι κοστίζει για εσάς και θα κερδίσετε 460 ευρώ υποτροφία και θα κάνετε και χαρούμενο το παιδί σας. Εννοείται. Εννοείται. Ποδοσφαίρου είναι, Κώστα. Ποδοσφαίρου. Και για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο ymca.gr και στο τηλέφωνο 2316 00 1000. Και εύκολο το τηλέφωνο. Εύκολο το τηλέφωνο. Στείλτε μηνύματα από τώρα μέχρι τις 2 παρα 5 όταν και θα κάνουμε την κλήρωση για έναν υπερτυχερό που θα κερδίσει μια δωρεάν υποτροφία στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Χάνθ. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από πού να ξεκινήσουμε. Έχουμε και ηχητικά να ακούσουμε, έχουμε ετοιμάσει και από ΠΑΟΚ και από Άρη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της εκπομπής θα ήταν καλό να ακούσουμε λίγο Λουτσέσκου που μίλησε χθες στο Total Football. Στο Open, το οποίο δεν έδειξε πάλι τη βαθμολογία. Και στο Γρηγόρη Ατρίδη. Ρε παιδιά, τη βαθμολογία. Πάλι χαμηλωμένο με έχεις. Ρε παιδιά, τη βαθμολογία, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τη βαθμολογία. Δηλαδή η ΕΡΤ γιατί την έδειξε. Δεν μπήκε πάλι. Δεν μπήκε. Άρισε 7 βαθμούς. Δεν μπήκε πρώτος. Δεν μπήκε. Πάλι είδα. Εντάξει. Όταν βγει, άμα περάσει ο ΠΑΟΚ, θα μπει η βαθμολογία. Λοιπόν. Το ΜΕΚΑ την έδειξε. Δεν είδα ΜΕΚΑ. Την έδειξε. Δεν είδα. Την έδειξε. Δεν είδα, ρε φίλε. Συγγνώμη. Εγώ μόνο ΜΕΚΑ βλέπω. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Είδα κάποια στιγμή το Ζουγανέλη στο γύρισμα. Δεν το είδα στο ξεκίνημα για να σου πω αν την έδειξε ή όχι. Την είδα στην Αθλητική Κυριακή. Την έδειξε στην Αθλητική Κυριακή κανονικά. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το κυριότερο θέμα. Απλά το σημειώνουμε. Πάντως ο Λουτσέσκου ήταν μια ωραία συνέντευξη που έκανε ο Γρηγόρης. Και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα λίγο αργότερα. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε Δελζήση. Από όσους μίλησαν χθες στο Βικελίδης. Και αυτός είπε πραγματάκια. Αυτός είπε πραγματάκια, γι' αυτό ακριβώς θέλω να τον ακούσουμε. Και θα μπορέσουμε, αν θέλουμε, να ακούσουμε και τον Μάντζιο και τον Φερέρα. Το Μάντζιο κυρίως γιατί ήταν το πρώτο του μάτς.
το Φερέιρα, γιατί έχω την αίσθηση ότι λέει λίγο διαφορετικά πράγματα από ό,τι είναι να ακούσεις. Άστο Φερέιρα, ναι. Εντάξει, τον είπα τελευταίο τώρα. Καταρχήν να πούμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα, τι έγινε. Κώστα, είναι Δευτέρα πρωί, τα έχουν δει. Δεν είμαστε στο Μετρόπολη του 1998 που κάναμε εκπομπή και δεν είχε δει ο άλλος τα αποτελέσματα, παιδιά, πόσο έληξε το τάδε. Κι όμως ακόμη μερικοί δεν ξέρουν. Πάνε στη δουλειά. Πες και το κουπόνι, Κώστα. Σαββατοκύριακο. Ξεκινά. 3-15. Έχουμε λάθος το 3-62 και σκίσαν τα δελτία τους. 3,5 χιλιάρικα κέρδισε. Κώστα, θα τα πληρώσει εσύ. Λοιπόν. Ισοπαλία ο Άρης 2-2. Ισοπαλία ο Άρης 2-2. Γκολάρε στο μάτς, Χρυσανθέ. Εντάξει. Γκολάρε στο πρώτο, το πνίγει λίγο ο Κουέστα. Το δεύτερο πνίγει. Και το δεύτερο το πνίγει 100%. Το πρώτο δεν πιάνεται. Το πρώτο είναι δύσκολο. Το πρώτο πιάνεται. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν φταίει τόσο αυτός όσο φταίνει η αμυντική χαφ. Έχει μπροστά του παίκτες και πάει στο γάμα η μπάλα. Θα τα πούμε για το μάτς του Άρη. Οκ, γκολάρες μετά. Γκολάρες. Θα κάνουμε ανάλυση γενικότερη, γιατί ο Άρης έχει πολλά προβλήματα και για μένα είναι αδικαιολόγητο το γεγονός ότι χάνει, πετάει δύο βαθμούς σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, όταν καταφέρνεις και φεύγεις αλόβητος από το Βόλο με 0-1, που για τους φίλους μου τους Αριανούς βλέπουν ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι όπως πιστεύουν ότι πάμε και κερδίζουμε παντού ή οτιδήποτε άλλο. Και είδατε την αμέσως επόμενη αγωνιστική τι συνέβη με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έστω και αν ο ΠΑΟΚ έκανε ένα μεγάλο rotation στο σχήμα του. Ενώ πας και κερδίζεις λοιπόν και φεύγεις αλόβητος από εκεί, δεν γίνεται να πετάς αυτούς τους δύο βαθμούς. Με ομάδα η οποία τελευταία στιγμή κουτσά στραβά. Δεν ήταν τελευταία στιγμή. Το ήξεραν. Τα Γιάννενα δεν είναι πιο αργά από όλους. Όχι, ο Απόλλωνας είναι πιο αργά από όλους. Σχετικό είναι για τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα ήταν πρωταθλητές. Το ξέραν ότι θα βγουν, είχαν πάρει και παίκτες. Απλά είχε μεγάλο διάστημα απραξίας. Αλλά δεν είναι και τίποτα φοβερό. Είτε είχε είτε δεν είχε απραξία. Okay, είναι μια ομάδα που έπρεπε να ρίξει τρία γκολ και να τελειώνει. Και άντε, τα τρία γκολ έφτασε κοντά στο να τα ρίξει. Δεν γίνεται να τρως δύο γκολ μέσα στην έδρα σου από τον Μπας. Δεν γίνεται και να είσαι 0-2 και να κυνηγάς. Από τη μία θετικό ότι κατάφερες και το γύρισες, το κάνεις 2-2, το γύρισες, το ισοφάρισες. Από την άλλη, μετά το 68 κάνεις μια φάση, ένα σου του γκάμα που κοντράρει και φεύγει out. Θα κάνουμε ανάλυση όσο νιώθουμε από ποδόσφαιρο, για να πούμε πέντε πράγματα για το παιχνίδι αυτό και γενικότερα για το τι περιμένει ο Άρης, γιατί είναι μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά το ρόστερ του, ουσιαστικές εξελίξεις, Φέτφα, Ματέο, Στόπερ, ένα ακόμα εξτρέμ, γενικότερα έχει ψωμάκι δηλαδή η υπόθεση. Πουλήθηκε. Εγώ να θυμίσω, 5 Οκτωβρίου τελειώνουν οι μεταγραφές, άρα έχεις μία εβδομαδούλα ακόμα για να κάνεις αυτά που τα οποία πρέπει να κάνεις και εφόσον μπορείς να τα κάνεις, γιατί τίθεται και το οικονομικό το ζήτημα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάτι αντίστοιχο νομίζω ισχύει για τον ΠΑΟΚ, το οποίο όμως είναι και για μένα άρρηκτα συνδεδεμένο. Αλλιώς θα λειτουργήσει με συν 20-25 πόσα είναι εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετικά θα λειτουργήσει χωρίς τα συν 12 ή συν 25. Στέριο. 25. Δεν ξέρω. Πόσα παίρνεις άμα πας στο Champions League. 25. Συν 25 ή έχεις τα 13, βγαίνουν τα 13, κάτι τέτοιο. Παίζει κάτι τέτοιο. 25. 6 εκατομμύρια παίρνω πάνω. 26 χωρίς παίρνει, τα 13. Χωρίς τα 13 που έχεις πάρει. 39. Όχι, τα 8 είναι ομίλους του Europa. Πώς θα πάρει. 39. Άρα 26. Θα πάρει, 26 άρα διπλασιάζει τα 13. Μάλιστα, ωραίο. Καλό είναι αυτό. Όχι, νομίζω παίρνει 26 και 5 που έχει πάρει τα playoff. Έτσι. 31. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Τα σκαψέ. Τι 26 και 31 τώρα. Εντάξει. 5 εκατομμύρια είναι μεταγραφή σε κάθε περίπτωση. Η μεταγραφή του Ζαμπά. Σε κάθε περίπτωση είναι διπλάσια χρήματα εφόσον περάσει στο Champions League. Οπότε θα έχει και πολύ διαφορετική αντίδραση στο κομμάτι της μεταγραφικής του ενίσχυσης τη βδομάδα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή και θα τελειώσει στις αρχές επόμενης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε εδώ στον Λίμπερο, στην Τρόικα. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κάποιον και να τον σχολιάσουμε αμέσως μετά ή αν θέλει ο Στέριος να το πάει λίγο να αφήσουμε τα παιχνίδια μάλλον, να το πάμε τσαριό, να πεις για Βόλο ΠΑΟΚ πρώτα εσύ, να πω εγώ για Άρης Γιάννενα, δηλαδή τις δικές μας απόψεις και μετά να ακούμε και να κάνουμε κουβεντούλα, να ακούμε, να μιλάμε, να συζητάμε, να την κάνουμε λίγο διαδραστική την εκπομπή. Αυτό το χαρακτήρα θα έχει έτσι και αλλιώς από εδώ και πέρα. Και από την επόμενη εβδομάδα που θα ανακοινωθεί και το νέο πρόγραμμα του Λίμπερο, θα προσπαθήσουμε λίγο να την αλλάξουμε. Εντάξει, θα μαλώνουμε με το Στέργιο που και που. Αλλά που και που, όχι κάθε μέρα. Στέργιο. Εκτός αν θες να μαλώνουμε κάθε μέρα. Μα όχι, Στέργιο μου. Σήμερα γιατί μαλώσατε. Τι. Τώρα ξεκίνησε η εκπομπή. Περίμενε. Θα βρούμε. Από την αρχή έπρεπε. Όχι, όχι.
Πες μας για την πώληση Φετφατζίδη. Μπρίζας 3. Πες μας για την πώληση Φετφατζίδη. Κώστα, εγώ έβγαλα το θέμα. Ναι, εσύ το έβγαλες και τι έγινε. Η ομάδα τον πουλάει. Εσύ το έβγαλες. Η ομάδα τον πουλάει. Ναι, τι. Μακάρι. Μα τελειώσει θετικά. Να ένα εκατομμυριάκι. Ένα 200. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Τυλιχτό. Τον καλύτερο παίκτη. Τον καλύτερο παίκτη. Ναι. Λοιπόν, άμα δεν είναι τον καλύτερο παίκτη, δεν τον είναι ένα 200. Εντάξει. Τον καλύτερο παίκτη, λες εσύ ο άμπαλος. Βρήκα εσύ άλλον. Βρήκα ήδη. Είναι ο καλύτερος δηλαδή. Βρήκα ήδη. Δεν είναι ο καλύτερο παίκτη του Άρη. Όχι. Ποιο είναι. Ο Μπρούνο Γκάμα. Με διαφορά. Τώρα. Δύο κλάσει και πέρσι. Πέρσι αφού λέγαμε MVP ήταν ο Φετφατζίδης. Εσύ τώρα τον Γκάμα έβγαλε. Ο Φετφατζίδης. Πολύ καλό παίκτη. Γι' αυτό. Και εξαργυρώνει το μειώνεται 200. Τώρα δηλαδή. Το μειώνεται επειδή φεύγει. Όχι Κώστα. Λέμε ότι είναι ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Ο καλύτερο τη χρονιά. Ο οποίο φέρνει, ο οποίο ήρθε στη θέση του Ματέο Γκαρσία και τον βρίζανε όλοι οι Αριανοί και εσύ ω άμπαλο. Ποιο Φετφατζίδη. Ο άμπαλο ή τον έβριζε. Και εμεί λέγαμε ότι μπράβο. Μπράβο στον Καρυπίδη που τον ανανέωσε. Εσείς λέγατε μπράβο γιατί λέγατε μπράβο. Γι' αυτό λέγατε μπράβο. Λέγαμε για μπράβο, να πείτε μπράβο. Λέγαμε μπράβο και δικαιωθήκαμε Κώστα για το Φετφατζίδη. Ήξερες εσύ το Φετφατζίδη ότι θα παίξει καλά. Έβλεπες μπροστά. Πάντα βλέπω μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Για πες μας τώρα δηλαδή. Και λέω ότι τώρα αυτή τη στιγμή ναι, το ναι, καλύτερο ναι. που έχει να κάνει ο Άρης ναι. είναι να τον πουλήσει για να μην φύγει τζάμπα σε τρεις μήνες. Τώρα που θα έρθει δηλαδή ο Ματέο θα είναι καλύτερο ο Άρης. Αυτό δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερο. Αφού βλέπει μπροστά, πε μα. Σου λέω όμω ότι μια, μπροστά, πες μια απώλεια προπονητή. Ποιο θα δίνει την μπάλα στο Ματέο, για πε μα. Πε μα. Ακού λίγο. Ακού λίγο. Λαϊκιστή που έχασα από τον Κεραυνό και δεν έβγαλε άχνα. Άσε τι έκανα εγώ. Άσε τώρα, μάγκα με τον άλλον τη ομάδα. Πε μα τώρα, πε μα. Εμεί εδώ λέμε, φεύγει ο καλύτερο παίκτη. Παίρνει άλλον. Θα είσαι καλύτερο. Δεν είναι καλό ο παίκτη, παίρνω. Ποιο. Ο Ματέο. Όταν τον πάρει. Και ο Φετφατζή όταν φύγει. Ωραία. Είναι καλό ο παίκτη που παίρνει. Ναι. Ωραία, τι άλλο να κάνω. Πες μου, έχω αποκλειστεί από την Κόλο, δεν έχω χρήματα και παρόλα αυτά φέρνω ένα τόσο καλό παίκτη. Okay. Και άμα φέρω και τον Τζόριτ, να σου πω τι θα γίνει. Από τη Ρώμα Στέργιο. Από τη Ρώμα Στέργιο. Από τη Ρώμα Στέργιο. Δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα. Και εσύ Στέργιο, πίκι πίκι πόκο πόκο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Στέργιο. Με το παιχνίδι του Βόλου αρχικά. Να είστε καλά. Αφού μάθαμε νωρίτερα πώ θα κινηθεί ο Πάοξ σε περίπτωση πρόκληση, θα υποχρήσει μια χαρά. Ή καλά τα λέω αυτό. Ακούω τον Γκόλκα πριν. Ναι. Γιατί και ο Σταύρος έλεγε ένα τέταρτο ανήλει τον Άρη. Δεν κατάλαβα τι. Επειδή είμαστε ρεπόρτερ Άρη, δεν μπορούμε να πούμε για τον Πάο. Ίσα ίσα. Τα λέμε και πολύ ωραία. Ο Σταύρος πριν έκανε, πολύ... έκανε λοιπόν. Ανάλυση πραγματικά ό,τι θα έλεγα και εγώ είπε. Λοιπόν, δεν έχω να πω πολλά για τον αγώνα με το παράρτημα του Βόλου. Εντάξει. Αφήνε την μπάλα να περνάει και τα χάνατε μόνοι σας. Τα χάνατε μόνοι σας. Γκάγκες. Άλλωστε. Πολλοί από εσάς είναι στο mood ότι να μην λέγονται πολλά γιατί η ομάδα έχει το τελικό την Τετάρτη. Δεν ξέρω, μπερδεύεστε ορισμένοι. Εντάξει, θεωρείτε ότι μπορείτε να γράφετε μέσα στο Facebook ό,τι βλακία σας κατέβει. Έχετε αποκτήσει το δικαίωμα και αν κάποιος κάνει κριτική σωστή, γιατί κάνει και αυτό και τα λοιπά. Αλήθεια. Τέλος πάντων, είπαμε είναι η εποχή που και η Κουτσή Μαρία έχει άποψη στο Facebook και θέλει να την επιβάλλει να απαγορέψει τους άλλους να εκφράσουν την άποψή τους. Εντάξει, γιατί διαπιστώνω αυτό, ένα πόλεμο. Ναι. Κάποιος που λέει και κάτι για το Φερέιρα που είναι και αλήθεια, του την πέφτουνε δύο και γιατί εσύ δεν είσαι πάω και αυτό και η ομάδα και αυτό. Ό,τι να είναι, παιδιά. Και όταν αποκλειστεί, θα ορμήξουν αυτοί πρώτοι. Ένα διαπίστωτο από οπαδούς του ΠΑΟΚ που βρίζανε τον Λουτσέσκου ενώ ήταν αίτητος και μετά φυσικά το σηκώναν στα χέρια. Τέλος πάντων, δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή. Εγώ θα πω αυτά που είδα και αυτά που πιστεύω εδώ και μήνες. Σε αυτή την εκπομπή, παιδιά, έλεγα μάλλον ότι. Δεν είμαι ενθουσιασμένος με τις προκρίσεις Μπεσίκτας και Μπενφίκα υπό την έννοια ότι δεν βλέπω στην ομάδα στραβά. Γιατί αν θυμάσαι, Χρήστα, είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι και πέρσι ο ΠΑΟΚ στα μάτς με τον Άγιαξ έδειξε πολύ καλό πρόσωπο ανεξάρτητα να αποκλείστηκε. Αλλά μετά. Ναι, ναυάγιο. Στην Ευρώπη με μεγάλους αντιπάλους οι ελληνικές ομάδες όντως κάνουν υπερβάσεις. Εγώ δεν έχω πιστεί ακόμα ότι ο Φερέιρα είναι αυτός που θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην επόμενη μέρα και στην ημέρα των τίτλων. Να είναι δηλαδή άξιος αντικαταστάτης του Ράσβαν Λουτσέσκου. Το έλεγα και στη μετάδοση. Ασφαλώς και το πιστώνουμε του ανθρώπου την από την επιτυχία την πολύ μεγάλη με Μπεσίκτας και Μπενφίκα. Έπαιξε το ρόλο του, έκανε αυτό που έπρεπε, προετοίμασε την ομάδα σωστά, το διαχειρίστηκε σωστά. Αλλά πρέπει να του χρεώσουμε και την αποτυχία που ο ΠΑΟΚ έχει πετάξει 4 βαθμούς. Δεν γίνεται ή το ένα ή το άλλο. Okay. Με 7 αλλαγές στο αρχικό σχήμα, εμένα με έρχεσαι ένα πιάσιμο με το που είδα την ενδεκάδα μπροστά μου. Οκ, okay, ήταν αναμενόμενο ότι θα πάρουν κάποιοι ανάσες, όπως ο Ελ Καντουρί, όπως ο Γιαννούλης, ο Ζίφκοβιτς, οκ. Okay, αλλά και Περέιρα στην ομάδα, και ο Αγγέ, και Βρακά, και ο Βρακάς πώς όλοι μαζί. Και Σίτι, και Μαλιούφας, και... Μαλιούφας. Και Τριζανίδης εκείνο το παιδιό. Τσουρέλας. Οκ. Okay. Εγώ νομίζω ότι
στη διαχείριση δεν με έχει πείσει καθόλου ο Φερέιρα ότι ξέρει τι κάνει από πέρσι κιόλας. Πραγματικά δεν με έχει πείσει. Αν κάποιος από εσάς έχει πείσει ότι στη διαχείριση του ρόστερ τα πάει καλά, οκ. Okay. Ασφαλώς και έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τους παίχτες που δεν θεωρεί ότι θα του κάνουν τη δουλειά. Οκ, okay, σεβαστό. Αυτός είναι ο προπονητής. Επίσης δικαίωμά του να χρησιμοποιεί όποιον θέλει, αλλά νομίζω ότι όλοι αυτοί μαζί κάνουν ένα μεγάλο... μάλλον είχε επίδραση στο πρόσωπο του ΠΑΟΚ. Πέταξε ο ΠΑΟΚ 2 βαθμούς. Σε ένα ακόμα μάτς οι 5 αλλαγές του Φερέιρα δεν βοήθησαν τον ΠΑΟΚ, ενώ η λογική λέει ότι η ομάδα με την ποιότητα και το βάθος στον πάγκο θα είναι αυτή που θα έχει το πλεονέκτημα έναντι ομάδων που δεν έχουν τόσο μεγάλο βάθος. Εντάξει, μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην έχει το ρόστερ τώρα που μιλάμε 28 Σεπτεμβρίου να κάνει πορεία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά για την Ελλάδα τουλάχιστον είναι μια χαρά ρόστερ. Δεν βγήκε το όλο θέμα. Οκ, okay. Αυτό είναι και δείγμα ότι ο ΠΑΟΚ, ειδικά στη μεσαία γραμμή, έχει θέμα. Υπάρχει ένας ΣΒΑΠ και υπάρχει ένας ΕΛΚΑΝΤΟΥΡΗ. Τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Υπάρχει ένας ΕΣΥΤΗ που κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και υπάρχει ένας Νινούα ο οποίος θα χρειαστεί χρόνο για να μας δείξει εάν είναι δικαιολογημένος ο τόρος που υπάρχει γύρω το όνομά του ή όχι. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή και ειδικά μαζί ΕΣΥΤΗ και Νινούα, πολύ προβληματικό δίδυμο. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ πέταξε 2 βαθμούς κόντρα σε μια ομάδα που μετά το 70 το έκανε λύσα σε ό,τι φορά τις καθυστερήσεις. Οκ, αυτό είναι το παιχνίδι στην Ελλάδα από το 1950 μέχρι το 2020 και έτσι θα είναι το 2030. Εγώ δεν το έχω συναντήσει καμιά άλλη χώρα, Κώστα και Χρύσανθε. Ποιο? Η ομάδα που, είναι, που υπολείπεται σε ποιότητα, αν το μάστις πηγαίνει μετά το 75-80, να βλέπουμε καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου 2 λεπτά. Συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια, δεν είναι μόνο προνόμιο του ΠΑΟΚ. Πέστε κάτω που λέμε. Και στο Ολυμπιακού συμβαίνει, και στο Παναθηναϊκού, και στην ΑΕΚ, και στο Άρη. Όταν ο αντίπαλος έχει ένα 0-0 ή μία ισοπαλία, γίνεται το όλο να δεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Μπορεί και να μην υπάρχει, να είναι θέμα νοοτροπίας. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν ευθύνεται για αυτό το λόγο ότι ο ΠΑΟΚ άφησε δύο βαθμούς. Του Βόλου ήταν όντως. Το ένα το χτύπημα ήταν κανονικό. Άνοιξαν τα μούτρυχα νέματα. Εντάξει, ήταν η συγκυρία. Απλά θα μπορούσε να κρατήσει ένα ακόμα λεπτό. Επειδή το βλέπα το μάτς. Όχι παραπάνω. Ένα λεπτό ακόμα όμως θα μπορούσε να το κρατήσει σίγουρα. Ο Διευθυντής που κράτησε, πόσο, 7 κράτησε στο τέλος. 6. Και κράτησε, όχι, κράτησε παραπάνω. Έδωσε 6 λεπτά και κράτησε 7. Πόσα θέλατε. Με την Κόλο Κοβαλίφσκι έδειξε 3. Κοβαλίνκα. Κοβαλίνκα, πώς τη λέγανε αυτή. Έδειξε 3 αστέριο και είναι ο Ντάτκοβιτς να βγάζει σέντρα από τα αριστερά και το λήγει στο 2.50. Και το κόβει, ναι. 2.50. Εντάξει, πάνε και χειρότερα δηλαδή. Γελίος. Αυτός, ναι. Ο γελίος. Το ιδανικό για τις μεγάλες ομάδες είναι να μπορούν να είναι το ίδιο αποτελεσματικές είτε παίζουν στην Ευρώπη, είτε έχουν παιχνίδι μετά την Ευρώπη, είτε πριν την Ευρώπη. Okay. Πολύ δύσκολα οι ελληνικές ομάδες μπορούν στέριο να ανταποκριθούν. Ναι. Ειδικά αυτή την περίοδο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση δεν είναι. Εγώ δεν δίνω εντελώς άδικο στον Φερέιρα να το πω τι έκανε αυτά κτλ. Εννοείται πως έκανε αλλαγές. Αλλά τόσες πολλές μαζί στο βασικό σχήμα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Αμπέλ Φερέιρα. Και σίγουρα δεν ευσταθεί η δήλωσή του ότι πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες που έχουν στο ρόστερ. Σωστό είναι αυτό, αλλά όχι να τους βάζει όλους μαζί μέσα. Όπως διάβασα και σε ένα μήνυμα στο Facebook, αυτοί οι παίκτες καλά-καλά δεν έχουν προλάβει να ανταλλάξουν τηλέφωνα και να κάνουν αιτήματα φιλία στο Facebook μεταξύ τους. Οκ, okay, απώλεια για μένα οδυνηρή. Θυμίζω ότι του χρόνου μόνο ο πρωταθλητής θα βγει στο Champions League. Όλοι οι υπόλοιποι, οι 2-3, θα βγουν στο Europa League 2 ή στο Conference League. Άρα λοιπόν, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλος ο στόχος και εγώ το ίδιο νιώθω για το παιχνίδι της Τετάρτης. Κρίνονται πάρα πολλά. Απ' την άλλη, δεν εστερνίζομαι στο 100% ότι ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει επίπεδο. Ούτε η ΑΕΚ άλλαξε επίπεδο που μπήκε πρόπερση. Στους ομίλους. Ναι. Άλλαξε επίπεδο η ΑΕΚ. Όχι. Τα κράτησε τα λεφτά μας για άλλο πράγμα. Τις ομάδες Κώστα και Χρύσανθε τις χαρακτηρίζουν η συνέχεια. Τα κράτησε τα λεφτά για άλλο πράγμα. Πάντα τα κρατάει τα λεφτά, Κώστα. Εδώ λέει μια σπάνια φωτογραφία που ο μεγαλομέτωχος βάζει το χέρι στην τσέπη και τον έχει. Κρατάω προσωπικά την απόδοση του Τσόλακ. Έδειξε ο άνθρωπος ότι την ξέρει τη θέση. Γεμίζει τη μεγάλη περιοχή και στον αέρα είναι δυνατός και στα κοντρόλ του. Και γενικότερα στις κινήσεις του, νομίζω ότι. Δεν το βάζει όμως. Δεν το βάζει.
Είχε πολλές ευκαιρίες για να το βάλει και δεν το βάλει. Πολλές. Είχε δύο τσαφ. Είχε δύο τσαφ, ένα. Τυχαίνουν παιδιά αυτά, το φάγατε το παιδί. Εκεί που σπάει. Δεν μπορεί να βάλει πέντε την επόμενη φορά. Θα το βρει το ρυθμό. Εκεί που σπάει την μπάλα στον Μπέλκα λειτουργεί σωστά. Δεν τη σπάει σωστά όμως. Ναι, γιατί είναι. Φεύγει το σώμα του. Έχει φύγει το σώμα του. Παιδιά, θα το βάλει την Τετάρτη τον γκολ. Το πέναλτι που κερδίζει το κάνει σωστά. Ωραίο κατέβασμα με το στήθος. Υπάρχει ανατροπή. Υπάρχει όμως και offside. Ή με το. Πώς το λένε, με την γραμμή. Με το του VAR. Εκατοστό, χιλιοστό. Αυτό είναι παιδιά. Υπάρχει offside. Καλώς δόθηκε το offside και ακυρώθηκε τον γκολ. Μήνυση ο Αχιλλέας δεν θα κάνει για το πέναλτι του Βόλου. Ναι. Ούτε ανακοίνωση όσο, έβγαλε. Όσο πέναλτι είναι του Βόλου, Χρήστιαν, θα είναι και πέναλτι πάνω στον Μπέλκα στη φάση που λέγαμε νωρίτερα που σπάει την μπάλα ο Τσόλακ. Όχι. Όσο την μπάλα διώχνει ρε Συστέριο. Είναι... Πώς είναι ίδιο. Το ένα είναι το χέρι το και το άλλο είναι διώχνει μόνο την μπάλα. Δεν είναι το χέρι. Βρίσκει χαμηλά ο αμυντικός του Βόλου τη φτέρνα του. Αφού έχει φύγει μπάλα out. Έχει διώξει την μπάλα. Και μετά όπως διώχνει την μπάλα, φεύγει out και βρίσκει και το πόδι του μετά όταν η μπάλα έχει βγει out. Ωραία, δεν είναι πέναλτι. Μπορείς να έχεις την άποψή σου. Εγώ δεν λέω ότι είναι πέναλτι. Πρόσεχε, εγώ δεν λέω ότι είναι πέναλτι του Βόλου. Δεν λέω ότι είναι πέναλτι. Εγώ λέω δεν είναι πέναλτι. Όμως λέω την αντίδραση. Θα περιμένουμε τον Κλάτεμπεργκ για να δούμε αν υπήρχε πέναλτι ή όχι. Ποιον Κλάτεμπεργκ, αυτό που τον ξεφώνησε και το Μέγκα και το Όπεν χθες. Όντως τον σκίσανε. Που τον σκίσανε και οι δύο. Δεν, για... δεν με απασχολεί αποθεώνω Κλάτεμπεργκ και μόνο Ποτάσος Κάκος. Είμαι με Κλάτεμπεργκ. Είπε, νομίζει ότι είμαστε ηθαγενείς, ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει ότι επί δύο χρόνια είναι στο Όπεν δωρεάν, αμυστή. Και λέει τον Κλάτεμπεργκ, τον κορυφαίο διαιτητή δηλαδή, που δεν μπορεί χοντρό, να το φτάσει στο νυχάκι. Κανείς, ότι έχει δικούς του κανονισμούς. Το είπε, πώς το καταλάβει. Στο ξεκίνημα το είπε. Yeah. Αυτό ήταν πιο χοντρό από τον τίτλο. Όχι, οι κανονισμοί θα είναι λοιπόν, ότι λέει ο Τάσο Κάκος, που θα βλέπουμε ότι χτυπάει μπάλα στο χέρι έννοια, και θα μας λέει ακούσιο. Η έννοια Έλληνας διαιτητής δεν υπάρχει. Ο Κάκος όμως κρίνει τον Κλάτεμπεργκ. Όχι, υπάρχει. Μην τους μειώνεις. Υπάρχει, μην τους μειώνεις. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Η μισή είναι ανίκανη. Δεν είναι, είναι δεν ανίκα... είναι. Η μισή είναι ανίκανη να σφυρίξουν μεγάλα παιχνίδια. Ή πολύ ικανή. Και οι άλλοι μισοί άλλη μισή φοβούνται. Στεριό. Μάλλον το δεύτερο συμβαίνει στους περισσότερους. Και μόνο. Όταν υπάρχουν λάθη, να κλώσω. Όταν υπάρχουν λάθη σε παιχνίδια χωρίς κερκίδα, δηλαδή χωρίς πίεση από την κερκίδα, με VAR, με γραμμές offside, με ξανά VAR, εντάξει, και κάνεις λάθος, είσαι ανίκανος. Το λάθος με το VAR όντως και εγώ το θεωρώ απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Με VAR όντως. Δηλαδή να βλέπει κάποιος το match στην οθόνη και να μου λέει στο αυτή, δες λίγο τη φάση αυτή, υπάρχει επαφή και εσύ ας πούμε να μην το δίνεις ή και το όντως είσαι ανίκανος ή όντως, είσαι ανίκανος μυαλό σου. Ναι. Εγώ λέω ότι όταν τα κανάλια του Σαββίδη και του Μαρινάκη την ίδια μέρα με τις ίδιες φάσεις ξεφωνεί, πρόσεξε, για παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής. Πανετολικός. Περίμενε εγώ. Κάτσε να τελειώσω. Πανετολικός ΑΕΚ. Άκου λίγο. Αυτούς, και κάθονται και ψάχνουν. Και κάνουν ολόκληρο ζήτημα. Και οι δύο. Με ξεφωνητικό τρόπο για τον Κλάτεμπεργκ. Λέω ότι ο Κλάτεμπεργκ είναι ο καλύτερος αρχιδιαιτητής που έχει έρθει ποτέ συμφωνώ, στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Και, σήμερα θα δεις και άρθρο. Και ελπίζω. Τα έργα και οι μέρες του Κλάτεμπεργκ. Έσφαξε τη Γιουβέντους εκεί. Και ελπίζω, πραγματικά να μην πάει προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή, να πω μια πολύ λαϊκή λέξη. Θα πάει. Κολώσει από το ξεφωνητό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Εγώ σου λέω σύντομα θα δεις αφιέρωμα το χειρουργείο του Κλάτεμπεργκ στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Τάσος ο Κάκος, ο οποίος έβγαλε Φίλος κόκκινη μας κάρτα στον Αγκάνθο. Επειδή σήκωσε τη φανέλα του και έδειξε ένα 17χρονο παιδί που είχε φύγει τρεις μέρες πριν στον γκολ που κάνει Άρισα και του πάει και του βγάζει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν την έβαλε πάνω από το κεφάλι, το σήκωσε έτσι εδώ. Ναι, και το έδειξε. Αυτός και σχολιάζει τον Κλάτεμπεργκ, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δύο χρόνια μας λέει ότι είναι αμυστή. Και πάει, φεύγει από την Κέρκυρα! Από την Κέρκυρα, μπορεί, ρε φίλε! Χρήσα, από ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό. Εντάξει, μπορεί να του κάνω τεστήρι, αυτό δεν είναι μισθός. Όλη τη χρονιά πέρσι δεν είπε τη λέξη τσίκινης. Ο τσίκινης είναι δύο φορές, ρε φίλε. Τρεις φορές και δεν είναι τάσος. Δεν είναι κάκος ο τσίκινης. Ο τσίκινης είναι στο παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, είδα, οκ, okay, πήγε στο Μέγκα ένας πρώην διαιτητής. Δεν είναι κάκος. Δεν είναι ο Τάσος ο κάκος. Δεν είναι ο Τάσος ο κάκος. Τι να πω για τον Τζίκινη. Ποιο είναι ο κάκο. Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώ. Ποιο είναι ο κάκο που θα σχολιάσει τον Κλάτεμπεργκ. Και ποιο είναι ο Κλάτεμπεργκ. Ο Τζίκινη ποιο είναι να του σχολιάσει. Ούτε αυτό. Εμεί φίλοι. Ο Τζίκινη δεν ήταν στο Μέγκα χθε. Ο Πουρουπουπού τα έλεγε μόνο του. Έκρεξε τον Πουρουπουπού, αυτό τα έλεγε μόνο του. Γουστάρο Πουρουπουπού. Αυτοί σχολιάζουν του διαιτητέ. Κάνει λάθο. Είδα το όφι. Πρέπει να έχουμε μια κουζέμη. Δεν ήταν ο Τζίκινη, δεν φίλε. Έχει άποψη
Όπως για τον Λουτσέσκου. Για όλους. Λουτσέκου. Δηλαδή, ότι εγώ λοιπόν, είμαι πρωταθλητής. Δεν είναι ο Βαρούχας, ναι, ο καθηγητής διαιτησίας, γελάνε και τα τσιμέντα, καλός όταν λέει κάτι για την ομάδα μας και κακός όταν λέει κάτι το αντίθετο. Μιλάμε όλοι οι άνθρωποι, όλοι αυτοί δεν πρέπει να σχολιάζουν φάσεις. Συμφωνώ. Ο Βαρούχας, ο Τσίκινης, ο Κάκος, ο Μάκος. Ναι, αλλά το μα σου ανέλησα γιατί σχολιάζουν. Σχολιάζουν γιατί θέλουν να κατευθύνουν το κοινό προς τα εκεί που θέλουν αυτοί οι οποίοι τους πληρώνουν. Αυτό θέλουν να κάνουν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην επικοινωνία. Στην επικοινωνία. Και ο Κλάτεμπεργκ. Άκουσε με λίγο. Περίμενε όμως. Ο Κλάτεμπεργκ με αυτό που έκανε με το ΒΑΡ τους αφαίρεσε. Τους αφαίρεσε το λόγο. Τους έσβησε. Το λόγο ο Κάκος χθες είδε ότι με αυτό που έκανε ο Κλάτεμπεργκ τον τελειώνει. Ο Τσίκινς ήδη δεν υπάρχει. Συμφωνώ. Κατάλαβες. Γι' αυτό τον ξεφωνίζουν. Όλοι κάνουν πολιτική και εσύ κάνεις πολιτική. Ναι ρε φίλε. Ο Κλάτεμπεργκ όμως είναι ο αρχιδιετητής. Η φράση του Κλάτεμπεργκ για την ΚΕΔ είναι πέναλτι για το Βόλο. Στα site του Άρη έτσι θαύτηκε. Ψαλίδι. Ναι ρε φίλε, άλλο τι κάνω εγώ ρε φίλε. Εγώ είμαι Άρης. Εγώ είμαι Άρης. Δεν είσαι Άρης, πιστεύω. Τι είμαι. Είσαι δημοσιογράφος του Άρη. Τι Άρης. Άρης. Αυτό σου λέω. Άρης, βάζω πολιτική όπως λες. Κάνω επικοινωνία. Ο Κάκος όμως και ο Βαρούχα. Αυτό σου λέω. Ότι και αυτοί κάνουν πολιτική. Χρήσανθε, απλά έχουν στον αντικειμενικό. Λένε ο Τσαρτίδης είναι Άρης. Εγώ δεν το περνάω. Καθόλου δεν το περνάω. Είναι δημόσια τηλεόραση στην ΕΡΤ. Είναι σε ένα ιδιωτικό κανάλι. Ο Βαρούχας είναι σε δημόσια τηλεόραση. Άρα να βγει και να πει στέριο ότι είμαι στο κανάλι του ΠΑΟΚ. Εγώ που είμαι. Δεν είμαι σε ένα κανάλι. Απλά εμένα με βάζει ταμπέλα ότι είσαι Αριανός. Ενώ τον Κάκο που δουλεύει στο Ιβάν ή τον Τζίκινε που δουλεύει στο Μαρινάκι δεν λένε έτσι. Και ο κόσμος, μην νομίζεις ότι επειδή ξέρεις, ξέρει και ο κόσμος. Ανοίγει τώρα ο άλλος 50 χρονών την τηλεόραση. Ξέρει, ρε Χρυσάνθε, ξέρει. Δηλαδή, θα έκανα ποτέ εγώ κριτική σε κάποιον που θα έβγαινε στο Sky. Πες μου για ποιο λόγο, για ποιο λόγο αντιδρούν σε αυτό που είναι πάρα πολύ καλό που ακούμε το ΒΑΡ. Που ακούμε επιτέλους τι λένε οι διαιτητές μεταξύ τους. Και κρίνουμε. Εγώ όμως λέω ότι ο διαιτητής πλέον Στέργιο δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε μέχρι πρότινος ο Κομίνης στο Άρης στο Όφι Άρης. Γιατί δεν μπορεί να πει παίζεται, μα είναι πέναλτι να του λέει ο Σέζος και να λέει αυτός δεν πειράζει, το παίζεται. Είναι πέναλτι, γύρω να το δεις, δεν βλέπω τίποτα, παίζεται. Δεν μπορούν πλέον. Εδώ έχουμε μάτσες της Champions League και μιλάμε τώρα ένα κουθάλτο για τον Κάκο. Ξεκίνησες. Ξεκίνησε από πέναλτι και τον Βόλ, που δεν υπάρχει πέναλτι. Λοιπόν, είπαμε, δεν υπάρχει. Προχωράμε. Και άλλο ήθελα να πω και δεν μ' άφησες. Ήθελα να πω ότι το θόρυβο που έκανε με τον Άριο Μπέος. Όχι μήνυση, όχι το ένα και το άλλο, τώρα δεν έκανε τίποτα. Ποιο παίκτη πήρε σήμερα. Κιχ δεν έβγαλε. Ποιο τον Βάρντα. Κιχ δεν έβγαλε. Την επικοινωνία ρε Στέργιο, αυτό λέω. Και σου λέω ότι ο Κάκος, ο Βαρούχας, ο Τσίκινς, όλοι αυτοί χάνουν τη δουλίτσα τους με τον Κλάτεμπεργκ. Τελειώνουνε. Γιατί το σχολιασμό τον κάνει επίσημα πλέον η ΚΕΔ. Δεν περιμένω να ακούσω τον Κάκο για να πει κάτι. Απλά χάνουν την κρέμα. Δεν χάνουν τη δουλειά τους. Και την κρέμα και τη δουλειά τους θα χάσουν σύντομα. Τη δουλειά τους δεν τη χάνουν. Και μου έχουν στείλει φωτογραφία από το Μέγκα με Πουρουπουπού και τη βαθμολογία. Ο οποίος λέει πρωτοπόρος ο Άρης. Στο τέτοιο περιμένουν στο Open να κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Άρη το Σάββατο για να βάλουν τη βαθμολογία. Και θα τη βάλουν. Το πιστεύω. Είναι Αριανός. Λοιπόν, παιδιά, βάλτε quiz τι έλεγε το χαρτάκι του Κρέσπο. Λέει ο Γιώργος. Βάλτε απλά να πάμε στον break γιατί ξεφύγαμε. Και έχεις καλά για Βόλο ή τα μηνύματα μετά. Έχω μηνύματα. Έχουμε. Ωραία, έχουμε και μηνύματα. Να πάμε όμως στον break γιατί ξεφύγαμε και θα γυρίσουμε. Θα ακούσουμε Λουτσέσκου, θα ακούσουμε Δελιζίση γιατί είπαν πραγματάκια και 39 ωραία. 39 πήγε. Αυτό σου λέω, ρε φίλε, η εκπομπή πουλάει. Oh. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε με πάρα πολλά πράγματα. 5 ώρες θα κρατήσει η εκπομπή σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Κώστα, με συγκίνησες, ρε φίλε. Γι' αυτό που είπα, ε. Ναι, ναι. Όχι με υπέρ των εφαθών ομάδων. Λοιπόν. Στέργιο, πες το δώρο πρώτα. Τι έγραφε το χαρτάκι, θα μας πει ο Στέργιος. Το δώρο είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε. Όλοι εσείς που έχετε πιτσιρίκια και θέλουν να παίξουν μπάλα. Μια δωρεάν υποτροφή στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Χάνθ, λοιπόν, σήμερα το δώρο μας. Για παιδιά 4 έως 14 ετών, αξίας 460 ευρώ. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Χάνθ, στην καρδιά της πόλης, εννοείται. Το μόνο που σας επιβαρύνει είναι 15 ευρώ η εγγραφή. Και το κερδίζετε με ένα απλό μήνυμα. FM κενό. Μήνυμα, τη λέξη δώρο ήθελα να πω, το όνομά σας και αποστολή στο 54222. Το πήγες περίπου. Το ονοματεπώνυμο. Να το στείλουμε στον πελάτη. FM κενό. Ονοματεπώνυμο. Ναι. Αποστολή ναι. Στο 54222. Και τη λέξη δώρο. Δωράρα από Χάνθ. 460 ευρώ με μόνη δική σας υποχρέωση τα 15 ευρώ της εγγραφής. Μαζί μας είναι και η Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα στην Injection Service.
στην κάτω Τούμπα βρίσκεται η Jackson Service, Απόλλωνος 18, 933-787 το τηλεφωνάκι, αλλά αυτό το οποίο κάνει η Jackson Service δεν το κάνει κανένας άλλος. Η εφαρμογή Injection Service μπορείτε να μπείτε και να την κατεβάσετε είτε από το Google Store είτε από το App Store. Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας, καθώς αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Και έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνεις τι έγινε, τι έκανα. Άμα το έβαλα αυτό, όχι η φλάτζα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Όλα καταγεγραμμένα στο κινητό σου. Συνεχίζει ο Στέργιος με το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα φρέσκα εντάχει. Έχει βγει το πρόγραμμα για αύριο για τις δηλώσεις και όλα αυτά που θα έχουμε στο pre-game του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κράσνοντάρ, Τετάρτη βράδυ στις 10. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10 το πρωί στη Νέα Μεσημβρία. Προπόνηση κλασικά ανοιχτή το πρώτο 15 λεπτό για τους εκπροσώπους του τύπου, πιο πολύ για τους φωτορεπόρτερ είναι γιατί δεν κάνουν κάτι το πρώτο 15 λεπτό, όπως και ο αντίπαλος πάντα. 2 η ώρα θα έχουμε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Αμπέλ Φερέιρα και ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ στις 2 αύριο. Εντάξει, η αντίστοιχη της Κράσνονταρ θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας και 7 η ώρα οι Ρώσοι θα προπονηθούν στην Τούμπα. Έχουν θέματα στην Κράσνονταρ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα ταξιδέψουν αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα δεν βγάζει άκρη με τους Ρώσους, δηλαδή η ενημέρωση που δίνουν, όχι μόνο η επίσημη ενημέρωση από την Κράσνονταρ, αλλά γενικότερα οι ιστοσελίδες τους δεν έχουν τη δικιά μας τη μούρλα. Ο τάδε τραυματίας, τόσο καιρό θα μείνει έξω και έκανε εξετάσεις, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αμφίβολος ο Μπέρκ, είναι αμφίβολος ο Βάντερσον, είναι αμφίβολος ο στόπερ πίσω ο Βραζιλιάνος που έκανε και το πέναλτι. Καλό αυτός είναι να έρθει. Ο Μπέρκ και ο Βάντερσον καλό είναι να μην έρθουν. Εντάξει, αλλά νομίζω μόνο με την ανάγνωση της αποστολής, εάν μας ενημερώσουν από τη Ρωσία πριν έρθουν εδώ της Κράσνονταρ, θα ξέρουμε αν θα έχει προβλήματα ή όχι η ρώσικη ομάδα. Η Τούμπα έχει αρχίσει ήδη να ντύνεται με τα χρώματα, τα πανό, τα μπάνερ του Champions League. Θα αλλάξει μορφή. Okay. Είναι μια διαδικασία που δεν είναι για τον ΠΑΟΚ πρωτόγνωρη, αλλά δυστυχώς θα είναι πρωτόγνωρη η παρουσία σε ομίλους από την άποψη ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να τα έχει ήδη καταφέρει τουλάχιστον 2 φορές. Αυτή να ήταν η φετινή η τρίτη. Εντάξει. Πρέπει να γίνει η αρχή όμως για κάτι στη ζωή και καλό θα είναι Τετάρτη βράδυ ο ΠΑΟΚ να έχει μπει στους ομίλους του Champions League και να δει μετά πώς θα ενισχύσει το ρόστερ του και πώς γενικότερα θα γίνει πιο δυνατός, γιατί πρέπει να ενισχυθεί το ρόστερ. Δηλαδή, με ρώτησε φίλος μου στην επιστροφή μου από το Βόλο το Σάββατο, δηλαδή αν παίζουμε Τετάρτη με Bayern, τι θα βάλεις προηγούμενο αγώνα. Λέω εμένα προφανώς. Εντάξει, πρέπει το ρόστερ να ενισχυθεί. Και κάπα 19. Okay. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο στόχος. Το είπα και στο ξεκίνημα. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω αν είναι το μάτς της 20ετίας ή της 30ετίας ή της 5ετίας. Αλλά είναι ένα τεράστιο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Όπου θα έχει και τεράστια οικονομικά ωφέλη και θα κερδίσει πόντους στο γόητρο, στην ιστορία. Αλλά πρέπει όλο αυτό, παιδιά. Εμένα αυτή είναι η πάγια άποψή μου και δεν την αλλάζω. Όπως ορισμένοι, πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει συνέχεια. Και τη συνέχεια την αποκτάς μέσω της πορείας σου σε χώρες διοργανώσεις. Πρώτα εδραιώνεσαι στη χώρα σου και μετά ονειρεύεσαι πορείες οτιδήποτε άλλο. Εγώ δεν ονειρεύομαι ένα ΠΑΟΚ να είναι κομπάρσος στο Champions League και απλά να λέμε ότι έπαιξε το 2020-21 και μετά να ξαναπαίξει το 27-28. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει ιδανικά τα επόμενα 5 χρόνια για παράδειγμα να παίξει 3 φορές. Αυτό νομίζω είναι μια σούπερ αναλογία. Δεν υπάρχει ομάδα από την Ελλάδα που να παίζει κάθε χρόνο και τα πράγματα θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο. Εντάξει, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν παίξει πολλές φορές. Η ΑΕΚ έχει παίξει επίσης αρκετές. Σε άλλη μορφή όμως Champions League. Εντάξει. Γιατί πόσες χώρες έχει η Ευρώπη, είναι 6 θέσεις ξαναλέω. 6 θέσεις από το ένα μονοπάτι. Από δύο μονοπάτια. Δηλαδή. Φέτος θα σου πάει, όπως σου πήγε με την Μπενφίκα, του χρόνου μπορεί να σου στραβώσει. Του παραχρόνου να σου ξαναπάει, να σου ξαναστραβώσει. Δεν έχεις εγγυημένη παρουσία αν είσαι μια ελληνική ομάδα. Και από τον χρόνο θα πρέπει να περάσεις 4 γύρους. Θεωρητικά το πιο εύκολο ήταν το φετινό. Το θεωρητικό πιο εύκολο το φετινό, γιατί είχες 2 μονά παιχνίδια στην έδρα σου.
Η Μπεσίκτας, η οποία αποκλείστηκε και από το Europa League, έτσι. Μέσα στην έδρα της. Από τη Ρίο Αβε. Από τη Ρίο Αβε. 3-4 έληξε, δεν ξέρω πώς έληξε. Στα πέναλτι αποκλείστηκε. Ναι. 1-1 κανονική διάρκεια. Ούτε καν το είδα. Είδα μόνο ότι αποκλείστηκε. Και αποκλείστηκε στα πέναλτι. Άρα λοιπόν, συμφωνώ να υπάρχει θετική ενέργεια την Τετάρτη. Νομίζω ότι υπάρχει. Να πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκριση, να ερεμήσουμε γενικότερα. Γιατί όντως είναι μια ψύχωση που εγώ την καταλαβαίνω να μπει επιτέλους ο ΠΑΟΚ. Να δούμε κι εμείς πώς είναι αυτό το πράγμα που βλέπουμε μόνο από τις τηλεοράσεις, η όμιλη του Champions League. Αλλά μετά λίγο να ηρεμήσει περισσότερο η ομάδα και να συνεχίσει αυτό που ξεκίνησε με πολύ έτσι, ορθολογισμό, αλλά και με λάθη βέβαια. Εντάξει. Δεν έχουν γίνει όλα μέχρι τώρα ιδανικά. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που είχαν πάρα πολύ ψηλά τον Ρέμπε με τις πρώτες κινήσεις. Έχουν ατονίσει λίγο όλοι αυτοί βέβαια. Που αποθέωναν τον Γερμανό, που όντως κάνει καλή δουλειά. Εγώ το δεχτώ. Είναι οι ίδιοι που αποθέωσαν τον Μπράγκο, οι ίδιοι που αποθέωσαν τον Μίχελ, δηλαδή, οι ίδιοι που αποθέωσαν. Αποθεώνουν όποιον έρχεται. Στο μυαλό ορισμένων, τα διαβάζαμε κιόλας. Εντάξει. Και μετά φταίτε εσείς που δεν τα γράφατε. Ρέμπε εξευτέλησε στους δημοσιογράφους και συνέχισε έτσι Ρέμπε. Τους δημοσιογράφους γιατί ναι, βέβαια. Έκανε συμμεταγραφές πέρσι. Και πέρα πέτυχε. Δεν ξέρω ορισμένοι πώς το έχουν στο μυαλό τους μέσα σε αυτό το χάος του. Εντάξει, ορισμένοι είναι wannabe δημοσιογράφοι και επειδή δεν πέτυχαν ποτέ να γίνουν. Εντάξει, φίλε. Υπάρχει κακία, υπάρχει ζήλια. Τι να κάνουμε τώρα. Εμένα, αν μου έλεγε, ας πούμε, να κάνω έτσι μια πρόωρη εκτίμηση για το Ρέμπε, θεωρώ ότι μέχρι τώρα παρουσία είναι επιτυχημένη. Τι εντάξει, έχει φέρει ο Ρέμπε μέχρι τώρα. Έχει φέρει τον Σβάμπ. Εντάξει. Έχει φέρει και τον Ζίβκοβιτς. Δεν ξέρουμε αν έπαιξε 10% ρόλο στη μεταγραφή 20, 30, 40, 50. Προφανώς έπαιξαν και τα χρήματα της οικογένειας Σαββίδη. Προφανώς έπαιξε ρόλο και ο Αμπέλ Φερέιρα να ψήσει λίγο τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Για τον Ινούα δεν ξέρω αν τον έφερε ο Αλέμπ. Ο Ρέμπε. Τον Νίκαν Ινούα. Νομίζω είναι επιλογή της οικογένειας. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά. Πιστώνεται την πώληση προφανώς Λιμιού. Πιστώνεται, φυσικά πιστώνεται. Το άλλο δεν νομίζω ότι το πιστώνεται γιατί είναι με λίγα λεφτά. Εντάξει, φυσιολογικά για τον νησί. Έπρεπε να το απαλλαχθεί όμως. Για τη σεζόν του κορονοϊού χρήσανται και για παίκτη που λύγει το συμβόλαιό του. Είναι μια χαρά χρήματα. Καλά, κάτσε εδώ πέρα. 8. Εδώ πριν μας είπε ότι το 1-200 και το Φετφατζίδι από τον Άρη που δεν παίζει καν Ευρώπη είναι λίγα. Είπαμε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης, Χρυσάνθη. Κώστα, δεν έχει σημασία. Δεν τους νοιάζει ο άλλος αν είναι ο καλύτερος παίκτης στον Άρη. Αποδυναμώνεται η ομάδα. Δεν αποδυναμώνεται η ομάδα γιατί έρχεται ο Ματέο στη θέση του. Εντάξει. Όταν έρθει και ο Φετφατζίδι. Η ομάδα παίξει καλά. Ήρθε στη θέση του Ματέο που λέγατε. Ποιο φεύγει ο Ματέο! Δεν λέγαμε καθόλου. Γιατί μονίμως προσπαθείτε να βάλετε σωστρέφεια. Εμείς να βάλουμε σωστρέφεια. Εσείς. Μόνοι σας τη βάζετε με τα αποτελέσματά σας. Άχρηστοι. Είμαστε λοιπόν πρώτοι, Κώστα. Τι πρώτοι. Πρώτοι και μόνοι πρώτοι. Μόνοι πρώτοι. Πώς μόνοι πρώτοι. Αφού οι άλλοι έχουν δύο αγώνες. Μόνο η Άκη Ολυμπιακός μπορεί να περάσει. Εντάξει, άλλα τρίτη. Αν. Γιατί τρίτη. Ωραία, τρίτη. 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 Μπράβο. Δεν επιτυχία. Κακό είναι το την τρίτη αγωνιστική. Όχι. Πρώτοι είμαστε αυτή τη στιγμή. Κακό είναι που έχασες από μια ομάδα όπως ο ΠΑΣ Γιάννα μέσα στην έδρα σου. Δεν δύο βαθμούς. Έχασες δύο βαθμούς. Το είπαμε αυτό, θα το πούμε κακό. Ξανά. Το είπαμε. Κακό. Πολύ κακό αποτέλεσμα και από κακό είναι που αποκλείστηκες από την Κόλο Σκοβαλίβκα. Ναι, αλήθεια. Και αυτό είναι κακό. Γι' αυτό έδιωξα τους πάντες. Αυτό. Όπα, τηλέφωνο. Ο Άμρου Άρντα ετοιμάζεται, θα ανακοινωθεί και σήμερα από τον Βόλο. Ντροπή. Και ο Τσιγκάρας λέει φεύγει. Ο Τσιγκάρας στον Απόλλωνα. Θα φύγει και ο Τσιγκάρας. Εγώ διαφωνώ με την αποχώρηση του. Του νεαρού. Του Τσιγκάρα, ο Χάρη, ναι. Γιατί, καλός. Για μένα είναι από τον Εσίτη καλύτερος. Απλώς ο Εσίτη είναι ο Εσίτη. Είναι ξένος. Είναι μεταγραφή. Είναι ξένος. Και έχει μια πιο εντυπωσιακή σωματοδομή. Πρέπει να παίζει. Ο Χάρης δεν έχει τόσο εντυπωσιακή σωματοδομή. Ναι. Εγώ νομίζω ότι μέσα σε ένα δίμηνο, τρίμηνο, αν έπαιρνε ο Τσιγκάρας 2, 3, 4, 5 παιχνίδια, θα ήταν άμεσα κιόλας καλύτερος από τον Εσίτη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Okay. Πάει εκεί τώρα για να πάρει παιχνίδι. Είναι τα παιδιά που πιστεύω πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα κάνει μια καλή σεζόν, καιρός να είναι. Και το από το χρόνο καλοκαίρι θα επιστρέψει για να έχει περισσότερο ρόλο. Στέργιο ήταν όντως υλικό, αλλά όχι λέει από την πλευρά του Βόλου, αλλά από το πώς αντιμετώπισε το μάτσο Αμπέλ, λέει ο Γιώργος. Ναι, το είπαμε. Εντάξει, είπαμε ότι στη διαχείριση. Ήταν υπερβολικό το ρωτήσω και στη διαχείριση δεν με έχει πείσει, παιδιά. Συγγνώμη. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να του βάλει από την αρχή του βασικού και μετά να του βγάλει. Αυτό είναι μία ανάγνωση. Έπρεπε να μην βάλει τόσους πολλούς μαζί. Έπρεπε να μην βάλει τόσους πολλούς μαζί. Εντάξει, δηλαδή η παρουσία του Βρακά ήταν κάτι παραπάνω από υπερβολική. Ο Βρακάς. Ναι, αλλά δεν λέμε ότι και πρέπει να παίζουν και οι άλλοι και οι μεγάλες ομάδες έχουν δύο ενδεκάδες και
έχουν να τους δούμε και τα λοιπά. Και στο φινάλε με το Βόλο παίζατε, δεν παίζατε με το. Με το Βόλο παίζαμε. Με τη Μίλαν. Με τη δικιά μας ομάδα παίζαμε, με το Βόλο παίζαμε και ήρθε το. Α, το δικιά μας ομάδα. Με μια ομάδα τέλος πάντων του χεριού σου. Εγώ σου λέω το κλίμα. Ωραία. Κάπου πρέπει να τους βάλει. Ναι, όχι όλους μαζί. Βάλε δύο. Τρεις, τέσσερις. Εφτά. Για τον Τζόλακ είπαμε, για τον Ουαγκέ δεν είπαμε τίποτα. Που ήταν περάστε κόσμε. Ούτε ζέστη. Τι ούτε κρύο. Περέα τον έκανε γιογιό. Περέα, και τον Περέα. Έβγαλε ο άλλος. Τον έβγαλε κρίση γιατί έγινε να παίξει από τον Μάρτιο. Ο Περέα. Ο Αγκέ. Τον Περέα, τον Περέα έβγαλε. Έβγαλε. Και μετά έβγαλε και τον Μαρτίνες. Τον καλύτερο παίκτη του Βόλου. Επειδή. Μάλλον. Τον καλύτερο του παίκτη έβγαλε. Του, είχε περάσει τρεις φορές όλους του παίκτες του ΠΑΟΚ. Έκανε παλιές από τη μια πλευρά και τον βγάζει και κάνει ο Μαρτίνες. Γιατί. Γιατί... Πες μου για ποιο λόγο έβγαλε τον Μαρτίνες. Γιατί θα βάλεις να goal. Τον ξεκουράσει για το παιχνίδι της κυρίες. Για ποιο λόγο τον έβγαλε, για πες. Δεν ξέρω ρε φίλε. Γιατί θα βάλεις γκολ. Αναρωτιέμαι. Γιατί θα βάλεις γκολ. Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο τον έβγαλε. Να... Έβγαλε τον καλύτερο του παίκτη. Να... Έβγαλε τους δύο καλύτερους παίκτες του Βόλου. Να ρωτήσουν ο Περέα έχει μια δικαιολογία. Έχει μια δικαιολογία ότι είχε κάρτα. Και φοβήθηκε εκεί μάλλον που, το, που πήρε, πέρασε όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Ναι. Και τον τράβηξε ο άλλος στη βανέλα. Φοβήθηκε μην πάρει δεύτερη κίτρινη. Μπορώ να καταλάβω γιατί έβγαλε τον Μαρτίνες. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είχε βγάλει ο Αναστόπουλος τον Ούμπιντες, τον Σουμπίνιο που είχε κάνει δοκάρι στο Ατρόμητο Σάρις. Για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο. Ποιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο τους έβγαλαν. Γιατί κουράστηκαν. Στη Μίλαν ο ψεύτης από τον Αστέρα Τρίπολης. Ποιος? Και ολοκληρώθηκε ο ψεύτης. Ο ψεύτης. Ψέματα. Αν ψάχνεις σκιές, Χρήσανδε, στο παιχνίδι Βόλος ΠΑΟΚ. Είπα εγώ για σκιές. Μία μας λέει για το πέναλτι του Βόλου. Όχι, είπε ότι αναρωτιέται για το πέναλτι. Είπα για την επικοινωνία του Βόλου, ρε φίλε. Που με τον Άρη έκανε μέχρι και μήνυση στους διαιτητές για ένα πέναλτι. Μήνυση. Ναι, και στον ΠΑΟΚ δεν είπε κιχ. 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 Για να βγει να διαμαρτυρηθεί. Να πει είναι πέναλτι. Ήταν, όχι, δεν ήταν πέναλτι. Ο Διαμαντόπουλος είπε δεν είναι. Είναι η επαφή, πώς την είπε. Ανέπαφη επαφή. Ανέπαφη επαφή. Ασυναίσθητη. Τέλος πάντων. Οι ομάδες του ΠΑΟΚ και δικές του κόβουν συνεχώς βαθμούς. Να δούμε και οι ομάδες του Ολυμπιακού που θα κόψουν βαθμούς στον Ολυμπιακό, Χρήσανδε. Αυτή που είναι δικές σου να τους ρωτήσεις τι μένει σε μένα. Λοιπόν. Γιατί δεν βλέπω οι ομάδες του Ολυμπιακού οι σύμμαχοι να κόβουν βαθμούς. Αέρας περνάει ο Ολυμπιακός. Θρύλε Θεέ μου. Εντάξει, και, και εσύ όταν πήρες το πρωτάθλημα αυτό έγινε. Όταν δεν το πήρες δεν έγινε. Όταν το πήρες αυτό έγινε. Περνούσε αέρα. Θρύλε Θεέ μου. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, όπως το είπες, ο Κλάτεμπερκ τελειώνει τον κάθε κάκο. Όχι ότι έχει το αλάνθαστο, αλλά σαν αντικειμενικός λέει την υποκειμενική άποψή του που οφείλουμε να ασπαζόμαστε όσο είναι αντικειμενικός απέναντι σε όλους. Ναι. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Αντί να λέμε το είπε ο Κάκος ή το είπε ο Βαρούχας. Να λέμε το είπε ο Κλάτεμπερκ. Το λέει ο Κλάτεμπερκ, ο οποίος είναι ο αρχιδιαιτητής. Σωστό. Και λέει η άποψη της ΚΕΔ. Δεν λέει είναι πέναλτι. Έχει διαφορά, πρόσεξε. Ναι, ναι. Όπως λέει και το NBA. Ο αρχιδιαιτητής, ο Κλάτεμπερκ, ο Premier League, ο διαιτητής, ο κορυφαίος διαιτητής στην Αγγλία κτλ. Λέει η άποψη της ΚΕΔ. Ο Κάκος και ο Βαρούχας λέει είναι πέναλτι. Έπρεπε να δώσει. Καταλαβαίνετε και τι διαφορά στο ύφος. Έκανε λάθος ο διαιτητής. Στο ύφος. Στο ύφος. Ποια είναι η διαφορά τους. Φόλα Κλάτεμπερκ είμαι. Λοιπόν. Γιατί τον βρίζει Μαρινάκης και τέτοιο. Και Όπεν και Μέγκα. Και οι δύο τον βρίζετε. Χρήσανδε. Άρα είμαι με τον Κλάτεμπερκ. Ας το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Όπως εσύ έχεις μικρόφωνο. Ναι. Στο Λίμπερο. Ναι. Και λες. Για μένα αυτό είναι πέναλτι. Αυτό δεν είναι. Ναι. Θα κάνει το ίδιο και ο Κάκος. Ο Κάκος είναι αμυστή φίλε πυροσβέστης. Εγώ είμαι δημοσιογράφος που πληρώνομαι από το Λίμπερο και λέω την άποψή μου. Όταν. Θα μας πει ότι πληρώνεται από ένα μέσο ενημέρωσης και παίρνει τη δουλειά του σχολιαστή φάσεων, τότε να λέει. Δεν μπορεί να είναι πυροσβέστης. Αυτή τη στιγμή σχολιάζει ένας πυροσβέστης. Αυτή είναι η ιδιότητά του. Όχι, ένας πρώην διαιτητής. Πρώην. Εντάξει. Εδώ εσείς είχατε πυροσβέστη προπονητήρια, Χρήσανδε τώρα. Ποιος ήταν. Δεν έχει σημασία, παιδιά. Άσε με μίλετε τώρα. Βλακίες καλά, τώρα. Και τι έγινε, πει κάποιος είναι στο πυροσβεστικό σώμα. Ναι, και τι. Δεν μπορεί να είναι προπονητής. Δεν μπορεί να είναι σχολιαστής. Αμυστή, όχι. Αμυστή, όχι. Ό,τι θέλει δεν είναι. Όχι, φίλε, όχι. Ό,τι θέλει και τον πληρώνω. Άμα είναι πυροσβέστης. Είναι διορισμένος τώρα. Φυσικά. Σοβαρά. Βέβαια, όχι, φίλε. Όχι, φίλε. Να ξέρω. Και δεν είναι σοβαρό αν είναι με μισθό ή όχι. Τι λες, Αστέριο. Συγγνώμη, είναι σε υπηρεσία. Από κανάλι ομάδας. Είναι σε υπηρεσία. Γι' αυτό είναι αμυστή. Είναι σε υπηρεσία τώρα. Και τον αφήνει ο προϊστάμενος. Δεν απαγορεύεται. Τι δεν απαγορεύεται, να βγαίνει στην τηλεόραση. Κάθε Σάββατο. Τη Δευτέρα το πρωί είναι στην υπηρεσία, δηλαδή. Δεν ξέρω, ρε φίλε. 8 και 4. Δεν είμαι προϊστάμενος στην Κέρκυρα. 8 και 4. Στην Κέρκυρα. 8 και 4. Μπορεί να είναι σε άλλο τέτοιο. 9 και 4. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι, όταν είναι σε μέσα ιδιωτικά, τα οποία μέσα ιδιωτικά είτε του Μαρινάκη είτε του Τσαβίδη είναι προέδρων ομάδων, δεν μπορούν να μου σχολιάζουν αντικειμενικά. Κατά την άποψή μου.
Γυρνά στο κανάλι, ρε Χρήστε. Ναι, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Γυρνά στο κανάλι. Δεν είναι εγώ τόσο δεν βλέπω μέγα. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Και εγώ δεν είναι τόσο απλό στέριο γυρνά στο κανάλι. Γυρνά στο κανάλι. Όχι, στέριο. Όχι, όχι, αυτό βολεύει την προπαγάνδα σου. Το γυρνά στο κανάλι. Γιατί εγώ έχω την κρίση να γυρίσω το κανάλι. Άλλο δεν την έχει και επηρεάζεται. Γι' αυτό άλλο είναι εκεί πέρα. Δεν μπορώ να ασκήσω μια κριτική στον Τάσο τον Κάκο. Γιατί τον υπερασπίζει έτσι το φίλο στον Τάσο. Κατάλαβα δηλαδή. Επειδή είναι στο κανάλι του Προέδρου, γι' αυτό. Ωραία, οκ. Εγώ το λέω και για το. Εγώ το λέω και για το. Τώρα γιατί το λες για τον Κάκο. Καλά σου λέει. Εγώ το λέω και για το. Καταρχήν είπα. Είπα και. Δεν έχω καταλάβει το λόγο που μιλάμε για τον Κάκο και το Όπεν. Ξεκινήσατε να λέτε για τις φάσεις. Γιατί λέμε για τις φάσεις, Στέριο. Καλά, τι νευρίζει το. Λες και εσύ. Τις φάσεις. Είπαμε. Τη φάση του Βόλου. Και είπα γιατί ο Βόλος δεν έβγαλε ανακοίνωση όπως έβγαλε με τον Άρη. Μα δεν είναι πέναλτι, γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση. Α, γι' αυτό δεν έβγαλε. Διαμαρτυρήθηκαν όμως και ούριαζαν και φώναζαν. Ούτε το άλλο είναι πέναλτι. Ήρθε ο Πομπέο, παιδιά, μην κατεβαίνετε με κέντρο. Ο Πομπέο ήρθε και έχουν κλείσει τα πάντα. Ναι, γι' αυτό μην κατεβαίνετε με αυτοκίνητο. Πού πήγε? Να του, εδώ. Σου δει εσύ Καζίνο Θεσσαλονίκη. Στη βραχιά. Χαγιάτ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θυμίζουμε το διαγωνισμό μια δωρεάν υποτροφή στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου τη Χάνδη για παιδιά 4-14 ετών. Ναι. Αξία 460 ευρώ. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Σωστά τα λέω. Χρέωση 62 λεπτών του ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στο 2316-0015 ευρώ μόνο θα πληρώσετε. Υποτροφία πλήρης, πληρέστατη, στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ, στην καρδιά της πόλης και στο αζεστοχώρι έχει η ΧΑΝΘ. Έτσι. Περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων. Έτσι. Έτσι. Πολύ και ωραία. Με ασφάλεια, βέβαια, τηρώντας οδηγίες του ΕΟΔΗ. Για όσους δεν άκουγαν την προηγούμενη εκπομπή, ο Ντανιέλ Ορσάτο θα είναι διαιτητής της Τετάρτης. Ποιος? Διαιτητής του προηγούμενου περασμένου Champions League πριν από λίγες εβδομάδες. Σάτο. Ντανιέλ Ορσάτο. 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 Τέταρτος. Ο Κομίνης. Ο Μπακαλιάνης. Τέταρτος. Ο Βορεάδης. Αυτή είναι η είδηση. Ο τέταρτος. Γιατί? Γιατί είναι ο ίδιος με ένα άλλο παιχνίδι. Αλλά δεν το λέμε αυτό. Επικοινωνία. Επικοινωνία. Νομίζω δεν το ήξερε κανένα. Ποιο είναι Στέριο, ο τέταρτος? Ο Ντουβέρι. Που ήταν στο Τουτούτ. Ήταν στο Πάγκο Μπενφίκα. Εντάξει. Σα δεν ήταν. Βολεύει γιατί ξέρουν τις ομάδες πλέον. Υπάρχει λόγος το κάνουν αυτό και οι αρχιδιαιτητές. Ποιο? Ξέρουν την κατάσταση, ξέρουν τις ομάδες. Σου λες προκρίθηκε με την Μπενφίκα. Κάτσε να έρθω να σε σφάξω τώρα να περάσει κράσο. Ξέρουν τους παράγοντες, έχουν ευκολία επικοινωνίας κτλ. Μάλιστα. Χρήσα, θέλει να σου δώσουμε λέει, και το ε9 λέει, του Κάκου. Ο Κάκος ήταν αμυστής στην εκπομπή του Θωμαίδη, λέει. Δεν είναι γενικά αμυστής στο Open, λέει ο φίλος ο Κυριάκος. Ο Κώστας. Φίλε Κώστα, αν έχεις αποδείξεις. Ο Μελισανίδης βγήκε και του είπε, εσύ στο Open είσαι αμυστή. Και λέει, ναι, είμαι αμυστή. Ο Κλάτεμπεργκ που υμνεί ο Τσαλτίδης είπε, ο Τσαλτ, είπε ότι η κλωτσιά στο Βόλος Άρης είναι πέναλτη. Ναι, ωραία, το φυσικά. Ναι. Είπε η άποψη της και δίνει ότι είναι πέναλτη. Φυσικά και το είπαμε. Και παρόλα αυτά, εγώ σε αντίθεση με όλους εσάς, λέω ότι μπράβο του. Και παρόλο που ο Ολυμπιακός το ξεφωνίζει και λέτε ότι εγώ λέω ότι λέει ο Ολυμπιακός, λέω μπράβο όχι, του. Όχι, σαν ενέργεια, γενικά αυτό που κάνει ο Κλάτεμπεργκ είναι σωστό. Εξαιρετικό είναι. Ωραίο, είναι. Στην ωραίο. Ελλάδα είναι εξαιρετικό, είναι φίλε. Γιατί και γι' αυτό τον ξεφωνίζουν όλοι αυτοί. Γιατί χάνουν τη γη κατά τα πόδια τους τώρα. Γιατί μέχρι τώρα αυτοί διαμορφώναν την άποψη. Ενώ τώρα όλοι θα λέμε ο Κλάτεμπεργκ τι είπε. Και πιο μαγιά και... θα είναι να το κάνει και Κυριακή βράδυ. Να τους προλαβαίνει. Δεν μπορεί. Γιατί... ναι. Να βγαίνει σε ένα παράθυρο διαδικτυακά. Α βγαίνει μια γραπτή δήλωση. Όπως κάνει το NBA. Θέλει να τις μελετήσει. Η φάση του LeBron James ήταν φάουλ. Θέλει να τις μελετήσει. Θέλει να τις μελετήσει. Λοιπόν, ωραίος είναι ο Κλάτεμπεργκ, μου αρέσει. Είπαμε, σαν παρόλο που Ευαγγέλου χθες, δύο κόκκινες στα Γιάννενα. Μόλις πριν δύο λεπτά είπε ότι δεν ήταν ούτε εκείνο πέναλτι. Ποιο? Έτσι είπες. Τι είπα? Μόλις πριν δύο λεπτά είπε ότι εγώ, δεν ήταν. Εγώ είπα. Εγώ. Η άποψή μου. Η άποψή μου είπα. Όχι τύπο Κλάτεμπεργκ. Ο Κλάτεμπεργκ είπε ότι, είναι ότι κατά την άποψη της ΚΕΔ αυτά πρέπει να δίνονται πέναλτι. Ναι. Παρόλο που ο διαιτητής λέει ότι η επαφή δεν είναι τέτοια ώστε να οδηγήσει σε πέναλτι. Διαμαντόπουλο στο ΒΑΡ. Ξέρουμε όμως να σου πω κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον Διαμαντόπουλο και τον Ευαγγέλο στο συγκεκριμένο, γιατί ακούμε το διάλογο. Άρα δεν μπορεί να βγει ο Στέριος ή εγώ και να πούμε, όπως κάνανε κάποιοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ευαγγέλου του το είπε, αλλά ο Διαμαντόπουλος το πήρε πάνω του. Ή το ανάποδο. Δεν του το είπε. Γιατί δεν του το είπε? Σταματάει η κουβέντα και η παραφιλολογία με αυτό που κάνει ο Κλάτεμπεργκ. Βουλώνει στόματα που λέγαν ψέματα ο Κλάτεμπεργκ. Το είπαμε, το είπαμε. Αυτό λέμε. Εδώ έχουμε πόλεμο στην Αρμενία και εσύ μας δέσεις τον Κλάτεμπεργκ. Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, φίλε. Άσε μας. Οι Ρώσοι με ποιους θα είναι, σε ποια πλευρά θα δώσουν τώρα? Με την Αρμενία είναι οι Ρώσοι. Ναι, ναι, καλά. Τώρα είναι με την Αρμενία. Για διάβασε κανένα ρεπορτάζ να δεις που. Με δίνουν... την Αρμενία. Ναι, ναι, που δίνουν τα όπλα τόσο, βέβαια. Τα όπλα τα δίνουν γιατί παίρνουν λεφτουδάκια. Α, εντάξει. Παντού τα δίνουν, δώσε κι εσύ. Δίνω. Μα λέει γιατί διαμαρτυρήθηκε ο Βόλος.
Ο Βόλος διαμαρτυρήθηκε και στη φάση στο με τον ΠΑΟΚ. Στο ένα παιχνίδι διαμαρτύρηθηκε και στο Άρη. Ένα, διαμαρτύρηθηκε και στα δύο. Στο ένα έκανε ανακοίνωση και έκανε μήνυση στους διαιτητές. Και λέει γιατί δεν έκανε και με τον ΠΑΟΚ. Το ένα ήταν πέναλτι, ναι. Το άλλο δεν ήταν πέναλτι, Χρυσανθέ. Χρυσανθέ. Τότε γιατί το ζητούσαν. Τότε γιατί ουρλιάζαν και το ζητούσαν μέσα στον αγώνα. Αφού δεν είδα. Α, οι παίκτες ουρλιάζαν για τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες εκείνη. Η διοίκηση έκρινε ότι δεν ήταν να βγάλει ανακοίνωση. Ότι δεν ήταν πέναλτι. Δεν είπε τίποτα η διοίκηση. Αυτό σου λέει δεν ήταν, τι να πω. Τι να πω, παίρνω τον Νουάρδα σήμερα. Οι παίκτες εκείνη την ώρα έχουν 600 σφιγμούς και όλα είναι πέναλτι. Όλα είναι δικά μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ στο Λουτσέσκο Λίπερο, θα βάλουμε μόλις γυρίσουμε. Και στην εκπληκτική εκπομπή γεμάτη θέματα και ειδησιογραφία. Ακριβώς. Την Τρόικα. Φίλε, ακούγονται απόψεις. Δεν είναι μια εκπομπή. Μα γι' αυτό είναι καλύτερη. Αχ, καλέ. Μα γι' αυτό είναι καλύτερη. Έτσι. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Παρέα με Ιντερβέτεν, την κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Επίσημος χορηγός ελληνική Super League. Live streaming, υπηρεσία cash out. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Μαζί μας και injection service, όπως σας είπα και πριν, νωρίτερα, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην injection service που βρίσκεται Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα. Μπορείτε να μπείτε και να κατεβάσετε τη νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store. Συμβατεί με όλες τις συσκευές. Εφαρμογή injection service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας, καθώς αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε λίγο Λουτσέσκου να σχολιάσουμε στο τέτοιο. Να το βάλουμε να παίξει κιόλας πρέπει όμως. Για να δούμε. Μεγάλη χαρά και τιμή που έχουμε μαζί μας τον προπονητή της Αλ Χιλάλ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Γρηγόρης Ατρίδης, συνάδελφος και φίλος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. And now I go through English to be sure about what I'm saying. It's a huge honor and also a great pleasure for me to talk to people from Greece, because for me Greece is something very very important in my heart. Γιατί λέτε ότι ήταν άδικο ότι αποκλείστηκε η ομάδα σας από το Champions League της Ασίας; Τι άλλο θα μπορούσε να έχει συμβεί; Χωρίς μετάφραση είμαστε. Because it's like this, because it was a huge interest to put us out. You look, it's very simple. The final of Champions League is in December. We managed to win the group. So for six games out, it was remaining at that moment one game to be for 16, one game for quarter final, and one game for semi final. One game. All the time, in almost 2 months and a half, to reschedule the situation. Λέει για τον αποκλεισμό του, που έμεινε ένα παιχνίδι στον όμιλο, ήταν πρώτοι και τους αποκλείσανε λόγω του κορονοϊού. Corona. Στην Ελλάδα, κάποιοι λένε ότι αρκετές φορές νιώθετε αδικημένος. Ναι. I wish for these people to be in my position, at least for these nights. Ήθελα να βάλω αυτόν τον κόσμο που λέει περί αδικίας να δεν έρθουν στη θέση μου. Why we should talk about this? Γιατί πρέπει να μιλάμε γι' αυτό. We managed to win the title on the pitch. They took from us 9 points. Περίμενε, Στέριο. Καταφέραμε να κερδίσουμε στο γήπεδο το πρωτάθλημα. We scored a goal that created a lot of problems. A goal that was a regular goal against. Βάλαμε ένα κανονικό goal απέναντι στην ΑΕΚ. The game on the pitch when we should have won the game. Και κερδίσαμε το παιχνίδι εκεί που έπρεπε, δηλαδή στο γήπεδο. Team that prepared all the week not to play, and that the minimum situation that was convenient for them to leave the pitch. Παίξαμε μια ομάδα που προετοιμάστηκε για να μην παίξει και ήταν βολικό για αυτούς να φύγουν από το γήπεδο. Scandal situation provoked. Το σκάνδαλο το καταλάβατε. And for that reason, που το προκάλεσε ο Ολυμπιακός. How not to feel, and all of this happened in 2 weeks. Tell me. Και όλα αυτά γίνανε μέσα σε 2 εβδομάδες. Πώς θέλετε να νιώθω; Who is right? Ποιος έχει δίκιο; Την πορεία του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στα προκριματικά του Champions League. Για να ακούσουν και αυτό. What to say? It's until now in Champions League it's fantastic because. Είναι φανταστική μέχρι τώρα η πορεία του ΠΑΟΚ στο Champions League. ΠΑΟΚ managed to put out one team like Besiktas and also big result, huge result against. Κατάλαβατε τι είπε, και για την Besiktas και για την Benfica. To qualify in the group stage of Champions League. Και τώρα εξαρτάται από τον ίδιο, είναι στα χέρια του η πρόκριση για τους ομίλους του Champions League. In this moment it will be a little bit more difficult for PAOK
because has to attack, and until now the games were controlled by staying more back and going. Λέει κάτι σημαντικό ο Λουτσέσκου, ότι θα πρέπει σε αυτό το παιχνίδι να επιτεθεί, γιατί είναι πιο δύσκολο, λέει, αυτό για τον ΠΑΟΚ, γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια έμενε πίσω και πήγαινε στην κόντρα επίθεση. Είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει και εμείς, βέβαια. In counter-attacks, so they must be, because they must, ΠΑΟΚ must win. So must be a huge attention between the... Πρέπει να έχει τεράστια προσοχή, λέει ο ΠΑΟΚ, γιατί σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να επιτεθεί για να κερδίσει. The attack and the moment when losing the ball, as I said, also Krasnodar is a team that is very dangerous in this kind of situations. Και λέει ότι η Krasnodar είναι πολύ επικίνδυνη στις καταστάσεις, δηλαδή της κόντρα επίθεσης, και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο ΠΑΟΚ όταν χάνει την μπάλα για την κόντρα επίθεση των Ρώσων. As I said, Krasnodar is not Benfica. Όμως σημειώνει ότι η Krasnodar δεν είναι Benfica, έτσι. Μια πρώην ομάδα σας στην Ελλάδα, η Ξάνθη, έχει υποβιβαστεί. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Δεν μας νοιάζει. Νομίζω ακούσαμε αρκετά. Τα πιο σημαντικά, έτσι. Στέργιο, θες να σχολιάσεις κάτι πάνω σε αυτά που είπε ο coach? Αυτό θέλω να σχολιάσω είναι, μου λείπει πάρα πολύ ο Λουτσέσκου. Είσαι Λουτσέσκικος. Μου λείπει πάρα πολύ ο τρόπος που επικοινωνεί. Για μια ΠΑΕ που δεν σχολιάζει το παραμικρό. Επικοινωνεί. Κακός για μένα σε ένα ποδόσφαιρο που είναι ζούγκλα. Εντάξει, και οι άλλοι, η παράταξη του Ολυμπιακού και αυτοί που είναι μαζί του, αλλά ειδικά ο Ολυμπιακός. Ηρέμησαν λίγο ή μου φαίνεται εδώ και κάνα δύο εβδομάδες, Στέργιο? Ή μου φαίνεται? Χρήστε, δεν μιλάμε για την ομάδα που για ένα offside πέρσι στο Βόλο, που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν offside, ξεσηκώσαν όλη την κοινωνία, έβγαινε ο καθένας από αυτούς και έλεγε είναι στημένο το πρωτάθλημα και είναι στημένο. Ναι, ρε, στημένο. Πέρσι, τώρα σου λέω, μήπως ηρέμησαν λίγο, μήπως υπάρχει μια, ξέρω εγώ, παιδιά, οκ, okay, να το χαλαρώσουμε όλοι. Ναι, καλά, όχι, ναι, λες, καλά. Έφυγε και ο Κυρσάβας, τον βγάζανε κάθε εβδομάδα. Θα μου πεις τώρα είναι από πάνω γι' αυτό. Κυρσάβες, είναι από πάνω και... Μια χαρά είναι. Αν ο ΠΑΟΚ συνεχίσει τους ίδιους ρυθμούς και είναι τον Νοέμβριο στο μείον 15, δεν θα ανοίξει μύτη. Ναι. Αν ο ΠΑΟΚ είναι ανταγωνιστικός, θα δούμε μπροστά μας άλλη μια ιστορία και πάλι τα παιδάκια του Γκέμπελς να βγαίνουν. Τα παιδάκια, όχι τα φυσικά. Αυτοί που αγαπάνε την τακτική του Γκέμπελς. Θα βγαίνουν πάλι και θα λένε για στημένα πρωταθλήματα και δεν πάει άλλο με αυτή την ΕΠΟ. Και όταν το παίρνει το. Για τον Άρη, Μαστίσανε χθες με τον Ευαγγέλο. Δύο κόκκινες καθαρές δεν τις δώσανε. Επειδή είμαστε πρώτοι και αίτητοι. Πούζε Γιώζεφ να του δει. Λοιπόν, μου λείπει πάρα πολύ αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου, που με δύο φράσεις του μπορούσε να τσιτώσει όλο το σύστημα. Που ήταν κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ήταν πρωτοβουλία του ίδιου του Λουτσέσκου πέρσι. Δεν τον είπε κανένας από την ΠΑΕ, κοίταξε, θα μιλάς εσύ, θα λες αυτό και αυτό και αυτό. Το πήρε πάνω του, είπε στους παίκτες, δεν θα ξαναμιλήσει κανείς για κομίνη, για επιτροπές, για δικαστήρια, αφήσει το πάνω μου, και κατάφερε κάθε φορά ο Λουτσέσκου, λέγοντας αλήθειες, δεν λέει κάτι ψέματα, εντάξει, να τους κάνει άνω κάτω. Εμένα μου λείπει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Καλά, ο προπονητής του ΠΑΟΚ να νιώθει. Έκανε. Μια χαρά του έκανε άνω κάτω. Απλά έλεγε αυτά που θέλατε να πει. Ήταν. Μια χαρά ήταν αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε άνω κάτω. Μια χαρά, καλά. Διάβασε τα άρθρα για τον Λουτσέσκου που πρέπει να φύγει από τη χώρα και είναι ντροπή και αυτό και τα λοιπά. Και να λέει ο φίλος σου ο Αντώνης, μετά το 0-1 της Τούμπας. Δεν με ξέρει καν και δεν τον ξέρω καν. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Αυτές ήταν δηλώσεις του Φερέιρα που μίλησε για το ποδόσφαιρο και είπε ότι η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν σωστή. Όχι σαν τον άλλον που έλεγε για τη Γερμανία του Χίτλερ. Έτσι πρέπει να λέει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Για τη Γερμανία του Χίτλερ. Αυτή είναι καθαρά προσωπική μου έτσι, το συνέστημα. Αυτοί οι άνθρωποι, σαν τον Λουτσέσκο, Στέργιο, μας αρέσουν όταν είναι στη δική μας την πλευρά. Όταν είναι στην αντίπαλη πλευρά, τους βρίζουμε. Νόμος. Εσύ πες κάτι άλλο από αυτό που λέω εγώ. Αυτό που ήταν στη δική μου την πλευρά. Ναι, εντάξει. Ξαναλέω. Άλλωστε, αν θυμάμαι, ο Λουτσέσκο όταν ήταν στην Ξάνθη, του κάνατε ένα ντου. Επειδή ακριβώς τα έλεγε. Όπως τα έλεγε για την Ξάνθη. Ο Λουτσέσκο είναι ένας τέτοιος χαρακτήρας. Αυτό που σκέφτεται, καταλαβαίνει Χριστό, το κοπανάει. Όταν είναι στη δική μας την πλευρά είναι καλός. Άμα πάει ένας προπονητής στον Ολυμπιακό και αρχίζει και τα λέει αυτά, προφανώς δεν θα λέμε τα ίδια πράγματα. Αυτή είναι η ελληνική νοοτροπία. Αλλά όντως και εγώ θα ήθελα έναν προπονητή που θα μιλούσε με τον τρόπο που μιλάει ο Λουτσέσκο, ο οποίος έχει αντιληφθεί τι σημαίνει επικοινωνία στην Ελλάδα. Είναι μάστορας τεράστιος αυτό. Και χόρευε τους πάντες σε αυτού τους ρυθμούς. Από εκεί πέρα όμως έφυγε ο Λουτσέσκου και μάλιστα έφυγε μια μέρα που ξεκινήσει η προετοιμασία. Που είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Ίσως και σημαντικότερο από την επικοινωνιακή του ικανότητα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
Κρίστα, θα είναι καλό προπονητή, δεν είναι μόνο το, η επικοινωνία που λες εσύ. Εντάξει, όταν είναι σχολιάζουμε όταν διαφορετικά είναι πράγματα. Ρε. Η επικοινωνία στο τέλος της χρονιάς βλέπεις και την αλήθεια ποια είναι. Ο Λουτσέσκο πήγε στην Αλ Χιλάλ και πήρε και πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας, πήρε και το Champions League της Ασίας και θα έπαιρνε και αυτό ενδεχομένως αν δεν έπαιρνε την απόσταση αυτή εις βάρος της ομάδας του. Που εντάξει έχει ένα δίκιο όταν υπάρχουν 15 κρούσματα κορονοϊού 22 και δεν μπορείς να κάνεις ούτε ενδεκάδα, ούτε το δεκάδα, θα μπορούσε να το δώσουν και 5 μέρες προθεσμία. Το ασιατικό τσάμπιον. Να ρωτήσω κάτι. Κάνανε... Και γιατί το μηδενίσαν απλά σε αυτό το μάτσο και τον αποκλείσαν από τη διοργάνωση. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω βέβαια. Που ήταν περασμένη η. Μήπως ο μηδενισμός. Περασμένη. Ήταν, ένα... περασμένη ήταν. Άμα όμως αφαιρούνταν τρεις βαθμοί, πώς θα τα περάσουν. Περασμένος ήταν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και έπαιζε με μια ομάδα που είχε ή μηδέν βαθμούς ή ένα βαθμό από το Ιράν. Καθαρά διαδικαστικό χαρακτήρα το. Δάκτυλο Ιράν δηλαδή. Τέλος πάντων, καλά είναι και ο Ράσβαν, εντάξει. Ωραία, πάμε να ακούσουμε λίγο και Δελιζήσει, να σχολιάσουμε και το Δέλη τι είπε. Απλώς για να το κλείσουμε, είπε και άφησε και μια σπόντα για τον προπονητή. Οπα. Νομίζω στο τέλος. Να αγαπάει τους παίκτες. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε λάθος στρατηγική στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έχει ήδη χάσει 4 βαθμούς. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει το μάτι. Δεν είναι μια σπόντα, τον έσκησε. Ναι. Κώστα, παίζαμε στο μικρόφωνο, σαν γκάγκας. Το συναδελφικότατο. Το στρατηγική είναι για όλο το κλαμπ. Άρα σκίζει. Εντάξει, και τον Γιώργο. Γιατί για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω ποιο σκίζει, εσύ, Χρήστα. Άμα είπε για όλο το κλαμπ. Φας τώρα τον Γιώργο. Ωραία, τον Ιβάν. Δεν ήθελα να βάλω Ιβάν. Τον ΠΑΟΚ. Αφού είπε, εσύ το είπε. Όσοι έχουν μέρος στο σχεδιασμό της ομάδας. Μάλιστα. Γιατί ο Αμπέλ Φερέιρα δεν λειτουργεί μόνος του. Αν τον είπαν τον Αμπέλ, κοίταξε αδερφέ, α το Βόλο. Ναι. Εδώ έχουμε 35 εκατομμύρια να πάρουμε. Σιγά μην τον είπαν έτσι. Μπορεί να το είπαν, μα το είπαν, έχεις δίκιο. Εντάξει. Γιατί αν μου το πει εμένα ο μεγαλομέτωχος ή κάποιος που εκπροσωπεί τον μεγαλομέτωχο, ο Μάξ Τουγκακάτση παράδειγμα. Μπορεί να το είπαν να είναι πολύ σημαντικό ή μπορεί και ο ίδιος να το σκέφτηκε ότι είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει. Τι πάνε να πει αυτό, έπρεπε να τον Κούτσια και τον Βρακά. Αν τον είπαν ότι κοίταξε το άλλο το μάτς είναι όλη μας η πενταετία, εντάξει, να αλλάξουμε επίπεδο οικονομικό, μπορεί να έβαζε και, και ένα παιδάκι από την ΚΑΠΑ 15. Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει λάθος στρατηγική του, ήδη χάσει 4 βαθμούς. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει το παιχνίδι που έχει αναβληθεί λόγω του κυπέλου με την ΑΕΚ, ο Λουτσέσκου θα βρίσκεται 4 πόντους μπροστά. Είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό να χάσει αυτό το προβάδισμα που έχει ήδη αποκτήσει στο ξεκίνημα. Θα υπάρχει και περισσότερη πίεση στον ΠΑΟΚ, θα απαγορεύεται να έχει κι άλλο αρνητικό αποτέλεσμα. Αρχίζει να είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα. Είπε ότι θέλει να πάρει ένα παίκτη στην ομάδα του που μπορεί να παίξει σε 4 θέσεις και το συμβόλαιο του έχει λήξει. Όχι απλά φωτογράφησε, έκανε το ποτρέτο κανονικά του Βιερίνια. Έχει κλείσει η υπόθεση εκείνου με τον ΠΑΟΚ. Θα έχω μια συζήτηση και θα προσπαθήσω να τον φέρω. Αν και δεν θέλω να πω το όνομά του, είναι ο Βιερίνια, παιδιά. Εντάξει, μια νιώση και τα μίλια. Ο Βιερίνια στην Αλ Χιλάλ, Κώστα. Καλή επιτυχία στον Αντρέ. Ναι, θα τον πάρει εκεί. Μια χαρά. Πόσα θες, ένα εκατομμυριάκι. Ψίχουλα. Και άλλοι δεν τα σκορπάνε έτσι, χρήσανε τα λεφτά. Να ακούσουμε λίγο Δέλη. Και κατέληξε αναφορικά με το πρωτάθλημα, όταν του ζητήθηκε του Γρηγόρη να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες χρειάζονται την υποστήριξή τους. Ελπίζω από την καρδιά μου ότι ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να αποκτήσει το Champions League και με αυτόν τον τρόπο να χαρίσει ενθουσιασμό σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ελπίζω να συνεχίσει να έχει καλά αποτελέσματα και να παλέψει για την πρώτη θέση. Να μην είναι ο κόσμος θυμωμένος με τους ποδοσφαιριστές. Για να ακούσουμε ένα ποδοσφαιριστή. You want me to... εσένα! Εσένα! Ξέρω ότι έγιναν πολλές ανακατατάξεις στην ομάδα μας. Ναι. Νομίζω ότι όλα αυτά έγιναν για καλό. Θεωρώ ότι δεν η ομάδα μας θα βρει το δρόμο της. Θα παρουσιάσει ένα καλύτερο ποδόσφαιρο στη συνέχεια. Νομίζω έγιναν αρκετά λάθη από την αρχή της σεζόν. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Δεν έχει να κάνει με την παρουσία μου πάντως. Σου λέει, δεν λέω για μένα, ότι δεν έπαιζα. Εγώ αφήνω αυτή τη στιγμή και υπάρχει προσωπικό θέμα. Νομίζω όμως ότι με τον καινούριο προπονητή θα δουλέψουμε, θα έχουμε το χρόνο μέρα με τη μέρα και θα παρουσιαζόμαστε καλύτερα. Ήρθε ένας άδοξος αποκλεισμός στην Ευρώπη από την Κοβαλίφκα που ουσιαστικά είναι κομβικό το σημείο διότι προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Έφυγε ο Μίκαελ Ένινγκ, υπηρεσιακός τεχνικός στο Βόλο, μετά το παιχνίδι εκείνο. Παρότι ήταν νίκη, φεύγει και ο Απόστολος Τερζής, έφυγε και ο Άγγελος Χαριστέας, ήρθε ο Απόστολος Μάντιος. Γι' αυτό μιλάμε για μια σειρά εξελίξεων και ένα ντόμινο εξελίξεων. Όλα αυτά πώς πέρασαν στα αποδυτήρια.
Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν μεγάλη πληγή ο αποκλεισμός από την, Κουκοβαλίπκα. Συναχώρησαμε πάρα πολύ τον κόσμο μας. Αλλά αν θέλετε να πούμε τα πράγματα όπως είναι, νομίζω ήταν και αναμενόμενο έτσι όπως παρουσιαζόμασταν και στα προηγούμενα φιλικά. Νομίζω ότι χτύπησε το καμπανάκι αρκετές φορές, αλλά κάποιοι δεν δώσαν σημασία όσο θα έπρεπε. Και νομίζω ότι ήταν μοιραίος ο αποκλεισμός. Τα λέει κανονικά. Στήχησε πάρα πολύ στην ομάδα μας. Και πάνω απ' όλα και οικονομικά, αλλά θεωρώ και ψυχολογικά. Το ποδόσφαιρο όμως είναι τέτοιο άθλημα που δεν πρέπει να κοιτάς πίσω. Πρέπει να συνεχίσουμε μπροστά. Έχουμε πολλούς στόχους για τη συνέχεια. Το πρωτάθλημα είναι μεγάλο. Πρέπει να παρουσιαζόμαστε κάθε Κυριακή σαν Άρης, όπως μας αρμόζει. Γιώργο, θέλεις να μιλήσεις με... Ο Δελιζής στην ουσία, παιδιά, εξηγεί γιατί έγινε ο χαμός μετά τον αποκλεισμό που τους έδιωξε όλους. Κοιτάξτε, να πάμε το παιχνίδι με το ευρωπαϊκό, έτσι. Νομίζω ότι η ομάδα παρουσιάστηκε στο γήπεδο εντελώς απροετοίμαστη. Εντελώς απροετοίμαστη. Νομίζω ότι εκεί από μόνοι μας φέραμε ένα πρόβλημα στην ομάδα. Δηλαδή αλλάξαν παίχτες που στη φυσική τους θέση παίζαν πιο πριν, κλήθηκαν να παίξουν σε διαφορετικές θέσεις που δεν είχαν την εμπειρία που θα έπρεπε, ειδικά για αυτό το παιχνίδι. Γιατί ένα τέτοιο παιχνίδι είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι, είναι σαν ένας τελικός. Νομίζω έγιναν πολλά λάθη. Αλλά αυτό που θεωρώ εγώ ότι έγινε μετά δεν μας επηρέασε τόσο πολύ οι φυγές του κύριου Ένικ, του κύριου Χαριστέ και του Ποστολογητή. Νομίζω η ομάδα και από όλα τα παιδιά που συζητάμε δεν έβαλε καν το πρόβλημα μέσα στα αποδητήρια. Το ξεπεράσαμε, νομίζω, θεωρώ πολύ γρήγορα. Σήμερα γιατί δεν ήρθε η νίκη, πού το αποδίδεις? Κοιτάξτε, νομίζω ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι από τον Παζιάννα. Δεχθήκαμε δύο γκολ κρύα από λάθη που με ένα σουτ και ένα κόρνερ. Πώς αλλιώς. Όμως κρατάμε την αντίδραση. Λέει, δεν έγινε πίεση. Έτσι μπαίνουν τα γκολ από λάθη. Σωστό. Στην αντίπαλη περιοχή. Όλοι οι παίκτες δώσαν το κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά νομίζω ότι χάσαμε ένα ημίχρονο στο σπίτι. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Δεχτήκαμε δύο γκολ κρύα. Αλλά όπως είχα πει και στα παιδιά στο ημίχρονο. Κώστα, σταμάτα, μιλάει. Σεβασμός, μιλάει. Ναι. Άντε, γκάγκα. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι. Το πιστεύατε δηλαδή, αυτό λες τώρα. Έτσι ακριβώς. Στο δεύτερο ημίχρονο, η αντίδραση που βγάζει ο Άρης αφήνει αισιοδοξία για τη συνέχεια, ότι θα γίνουν πράγματα καλύτερα. Σίγουρα αφήνει αισιοδοξία. Όταν γυρνάς ένα παιχνίδι από το 0-2. Με ένα γήπεδο άδειο, γιατί η μεγάλη μας δύναμη, όπως γνωρίζετε, είναι ο κόσμος μας. Νομίζω ότι με γεμάτα γήπεδα δεν έχουν τύχει πολλές ομάδες εδώ μέσα. Αλλά πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες. Ένα κρύο Χαρελάου νομίζω ότι δεν μας ευνοεί κιόλας. Αλλά η ομάδα δείχνει καλά σημάδια. Θα δουλέψουμε αυτή τη βδομάδα για να πάμε να προετοιμαστούμε καλά για το μάτσο του Παναθηναϊκού. Μετά έρχεται η διακοπή, θα έχουμε το χρόνο να δουλέψουμε περισσότερο στις αδυναμίες μας. Σημαντικό αυτό, η διακοπή δηλαδή που ακολουθεί μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, για να μπορέσει και ο Μάντζιος να περάσει πέντε πράγματα τα οποία θέλει να περάσει. Το ζήτημα για τον Άρη είναι να καταφέρει να μην χάσει και το Σάββατο. Νομίζω ότι θα γυρίσει λίγο το κλίμα αν πάρει αποτέλεσμα στον Παναθηναϊκό. Κώστα, και παράλληλα, okay, η εικόνα της ομάδας δεν είναι καλή. Παρ' όλα αυτά έχει 7 βαθμούς σε 3 μάτς. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι και οι άλλες ομάδες έχουν απώλειες. Γενικότερα οι ομάδες δεν είναι καλά, δεν πατάνε καλά. Καμία ομάδα δεν πατάει καλά αυτή τη στιγμή και είναι φυσιολογικό λόγω του κορονοϊού. Ο θρύλος μόνο. Ούτε αυτοί πατάνε τόσο καλά, απλά αυτοί έχουν μόνο καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι το θετικό. Αλλά αυτοί παίξαμε την Ομόνια. Okay. Και χρειάστηκε το πέναλτι που λέει και ο Στέργιος για να ξεκλειδώσουν. Τέλος πάντων, μέχρι τώρα. Όλες οι ομάδες έχουν τα θέματα τους και είναι φυσιολογικό, γιατί μετά, ειδικά αυτές που έπαιξαν στα play-off, περάσαν δύο εβδομάδες, ξαναρχίσαν προετοιμασία, σε τρεις εβδομάδες ξαναπαίζουν μπάλα. Αυτό παίζει ρόλο στον ποδοσφαιριστή και υπάρχει και η εβδομάδα αυτή των μεταγραφών και άλλων.
των μεταγραφών. Πω, μας κουράσατε. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι σήμερα θα τελειώσει το Φετφατζίδι. Απλά κρατάω πάντα μία πισινή με τους Άραβες, γιατί πολλές φορές συμφωνείς, στέλνεις τα χαρτιά, στέλνεις κτλ. Θα σου στείλω το 1-200 ναι. Και βλέπεις ότι για 1-200 είναι 800 αυτά που σου στέλνουν. Κάνουν κάτι τέτοια οι Άραβες. Και σου λέει τα άλλα μετά. Τα άλλα μετά, τι μετά, αφού είπαμε αφού, πριν ναι. Αυτό, ναι, το. Τέλος πάντων, μέχρι να τελειώσει δηλαδή το Φετφατζίδι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σήμερα, σε κάθε περίπτωση θεωρώ, χωρίς να είμαι απόλυτος αυτό που λέω, αλλά νομίζω σε κάθε περίπτωση θα τελειώσει το Ματέο. Έχει υπογράψει ο παίκτη τον Άρη, έχει υπογράψει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι στα διαδικαστικά λύση συμβολέου. Έχει πάει δηλαδή ο μάνατζέρ του στη Σερβία για να λύσει το συμβόλαιό του και να έρθει αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, στη Θεσσαλονίκη ο Ματέο. Πάντα όταν μέχρι να μπει η τελική υπογραφή κρατάς και μία πισινή, ρε παιδί. Εντάξει. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος λέει, μας είπατε ότι έρχεται. Ναι, όλα αυτό δείχνουν ότι έρχεται. Αλλά και του Φετφατζίδη τότε στην Αλ-Χιλάλ, πώς τη λέγανε εκείνη, δεν θυμάμαι. Πήγε εκεί, πέρασε εξετάσεις, είπαν οκ okay, και τα λοιπά. Και μετά εμφανίστηκε ένας πρίγκιπας που είπε: α, τελικά δεν δίνω. Βρήκε, λέει, σπίτι η γυναίκα του, μάλλον. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω. Έκανε story από το Βελιγράδι. Συγγνώμη, είσαι φίλαθλος και κάθεσαι και ακολουθείς τη φίλαθρο. Γυναίκα του Ματέου. Βγήκαν συνάδελφοι και είπαν. Στο Βελιγράδι. Ναι, βγήκαν συνάδελφοι και είπαν ότι ήταν στο Πανόραμα και έκλεινε τέτοια και την μπερδέψανε. Σου λέω τώρα εγώ γιατί έμενε. Με τη γυναίκα του Σάκητς. Έβλεπε σπίτι και τέτοια. Ναι, και νομίζω ότι είναι του Ματέο. Αυτή έβαλε μια φωτογραφία με κίτρινα μπαλόνια προχθές και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Η Σακίτσα είναι προ... η Ματέ ένα. Στην προσπάθεια πάντα να προλάβεις να κάνεις την είδηση και τα λοιπά και τα λοιπά, πολλές φορές γίνονται και λάθη, ρε παιδί μου. Okay. Το θέμα είναι αν έψαχνε σπίτι. Η είδηση ποια είναι από το ρεπορτάζ, από το Instagram, θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Πολλοί έτσι κάνουν τώρα. Και προκύπτουν πολλές φορές και ειδήσεις. Κώστα, γιατί. Προκύπτουν και θέματα. Εντάξει, και το είναι ένα δημόσιο μέσο. Είναι social media. Είναι ένα δημόσιο βήμα πλέον. Από εκεί και έπειτα όμως, εγώ σου λέω ότι είναι τελειωμένο το θέμα του Ματέου. Τώρα, αν γυρίσει το μυαλό του Προέδρου του Ερυθρού Αστέρα ή πει ο Ματέου, όχι, δεν έρχομαι. Ναι, εντάξει, ποτέ δεν ξέρω. Στον Άρη δεν μπορεί να το πείσουν. Μέχρι, γιατί σου λέω έχει υπογράψει. Μέχρι να απλά και ο Άρης θα το ενεργοποιήσει την υπογραφή υπό κάποιες συνθήκες. Okay. Θα το δούμε στην. Ο Κλάτεμπεργκ δεν βουλώνει μόνο τα στόματα των σχολιαστών, αλλά και αυτών που έβλεπαν σφαγές στον Άρη σε κάθε παιχνίδι. Του. Ναι, φυσικά. Λέει ο Λάζαρος. Λέω λοιπόν, Λάζαρε, αγαπητέ μου Λάζαρε. Φίλε, ότι καταρχήν εγώ δεν βλέπω σφαγές του Άρη σε κάθε παιχνίδι. Κατά δεύτερο λόγο. Περνάμε πολύ ωραία στην εκπομπή. Έρα, Χρήσταν, σε κάθε αγώνα πάντα κάτι λες για την εξουσία. Όσα λέει ο Πάοκ, Κώστα δεν λέει. Δεν μας νοιάζει τι λέει ο Πάοκ, εμείς για σένα λέμε τώρα. Ναι, ο Πάοκ. Εσείς λέτε πολλά περισσότερα, Αστέριο. Δεν υπάρχει μάτς που να μην έχετε αδικηθεί. Δεν υπάρχει. Σωστό. Και μάλιστα το λέτε και με πολύ άσχημο τρόπο. Για μένα, κατά την άποψή μου. Εντάξει, το λένε. Άλλο. Χάλασε το Ματέο. Όχι, όχι, δεν χάλασε το Ματέο. Διαβάζεις το κινητό. Μου λέει ένα πολύ ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν. Πες το μας. Είμαι καλό. Χρήσανθε, ρώτα λίγο το Στέργιο. Για τον υπερπαίκτη που πήραν από την Μπαρτσελόνα όταν έγινε αλλαγή με αναπηρικό καροτσάκι, θα τον έβγαζαν. Νομίζω, λέει, ότι συναγωνίζεται το Σούλερ στα κιλά. Το ήταν χοντρό. Όχι, ρε. Ποιο? Ο Βαγγέη ήταν χοντρό. Δεν τον είδα. Καλό δεν ήταν σίγουρα πάντω. Δεν ήταν καλό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός παίζουν μεταξύ τους, πες τον Κούση. Άρα ή μόνοι δεύτεροι θα είμαστε ή πρώτη στη ισοβαθμία. Δεν το ήξερα, παιδιά. Πάω πάσο, εντάξει. Τρίτος μας έβγαλες αμέσως. Εντάξει, πάω πάσο. Λοιπόν, περίμενε ο άλλος. Πολύ μου στείλει ένα ωραίο. Για τον. Δεν το βρίσκω, οπότε. Άστο. Δεν μπορώ, Αστέριο, να το βρω. Τι να κάνω, μου στείλαν μήνυματα διάφορα. Πάμε στο break, το τελευταίο. Κώστα, θύμισε το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είναι αξεπέραστος και πρέπει να μετέχετε. Αξεπέραστος πραγματικά. Μια δωρεάν υποτροφία στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Χάνθ για παιδιά 4 έως 14 ετών. Αξίας 460 ευρώ. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Χάνθ στο κέντρο της πόλης. Έτσι, όλοι ξέρουμε που είναι. Ορόσημο. Λοιπόν, απλός τρόπος συμμετοχής. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Κερδίζετε για τον πιτσιρικά σας την υποτροφία. Όλο το χρόνο θα πηγαίνει μπάλα εκεί. Έτσι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δώσετε 15 ευρώ για την εγγραφή.
Λοιπόν, μόνο αυτό νομίζω ότι είναι δωράρα. Δωράρα 460 ευρώ αξίας και αξίζει τον κόπο γιατί είναι και στο κέντρο και είναι χάνθ και. Έτοιμο είσαι για την κέλα, έτοιμο είσαι. Θα πάω να το πάρω. Ποιο? Αυτό που λέει ο Στέργιος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για το τελευταίο. Να ακούσουμε και δύο λεπτά μάτζιο, θέλετε. Τέταρτο της εκπομπής, 13 λεπτό. Να ακούσουμε. Όχι. Όχι. Τι να ακούσουμε, ότι είναι θετικό που ισοφαρίσαμε, που είπε εμείς στην έδρα μας. Ναι. Ξέρει που ήρθε. Ναι. Φάγαμε δύο κρύα γκολ. Γιώργο, για την ευθύνη των παικτών δεν μας είπες όμως ότι έγιναν λάθος επιλογές. Που την ξέρετε καλά. Πριν από 20 χρόνια υπηρετήσατε αυτή την ομάδα. Αν το λέγανε Γιώργο, θα δούλευε στο Μετροσπορ. Το Δελιζή εννοεί. Για το Δελιζή, εγώ νόμιζα για το Μάντζιο. Απέναντι στον Μάντζιο. Δεν έπαιζε Κώστα ο Δελιζή. Να πήγε του συμπαίκτε του. Γιατί είπε. Για τον τεχνικό δεν είπε και τον προπονητή. Σταμάτα! Ευνηδιαστήκαμε πάρα πολύ. Ευνηδιαστήκαμε πάρα πολύ. Δύο επιθέσει που βρέθηκε ο Παζιάννα στην περιοχή. Κώστα, μην κοροϊδεύει. Ωραία. Ακριβώς. Βάλτε τι δηλώσει του Γιάνκου. Πες τι είπε ο Γιάνκος μετά το μάτς. Όλα μας ήρθαν που ανάποδα. Που έκανες από τους απίθανους. Συμφωνώ. Όλα μας ήρθαν ανάποδα. Α, τη Λευκοσία. Όλα μας ήρθαν ανάποδα. Α, τον Κεραυνό. Και Κεραυνός. Α, αστραπή. Άντε και μιλάς. Και κερδίσανε μετά και τους άλλους. Με τον τραγικό τον Baldwin. Πώς το λέγατε. Προκρίθηκαν στους ομίλους του. Ο Κεραυνός, παιδιά. Στο είπα. Δεν γίνονται. Αφού είσαι άσχετος. Δεν ανύπαρκτος. Απαράδεκτος. Με τον τραγικό λευκό. Ούτε άσχετος είμαι. Λευκό γκάλι που έφερες που δεν μπορεί να βάλει καλάθι. Πεχτάρεν αυτός. Ούτε άσχετος είμαι. Ούτε ανύπαρκτος. Ήμουν όμως αυτό το μάτς. Μόνο ένας έγραψε την αλήθεια για τον Baldwin. Μόνο ένας. Μόνο ένας έγραψε την αλήθεια. Η ομάδα επιστρέφει και συνεχίζει στην Ευρώπη. Ο Ηρακλής, μην το ξεχνάς. Ναι, συνεχίζει. Καλά, εντάξει. Άμα να δηλώσει 3-4 Ευρώπες. Όπως ο ΠΑΟΚ. Κώστα, δεν το Champions League αποκλείεται και πάει στο Europa League. Κώστα, δεν είναι το ίδιο. Αποκλειστήκαμε το Champions League και πάμε στο Europa Cup. Και εμείς. Στο Ανυπαρκτόπουλο Κάπα. Όχι, κάνεις λάθος. Καλά. Έπαιξες εκεί, Χρυσάνθε, και εσύ, μην το ξεχνάς. Άντε, Γιάνγκο, έτσι. Δεν μπορεί να γυρίσει τον Κεραυνό. Όχι, μπόρεσε να κερδίσει τον Άνταμ Σμιθ και τον Μπρίτζετ και τον Χουγκάζ. Οι οποίοι, αν παίζαμε τον Κεραυνό, θα κερδίζαν 30 πόντους, Κώστα. Ο Μπρίτζετ. Ο Μπρίτζετ και ο Χουγκάζ. Μπορεί. Και ο Σμιθ. Ο Σμιθ σας παρακαλούσαν κάποιοι να τον πάρετε και δεν τον θέλατε. Το Σμιθ. Πάρε την 24. Δεν τα ξέρω αυτά. Coach. Τα ξέρω εγώ. Πες τον coach. Τα ξέρω εγώ. Coach, πώς τον λένε, Καμπερίδη. Σάβα. Όχι, δεν λέμε για τον Σάβα. Ποιος πήγε να τον πάρει. Το κλαμπ. Δεν τον ήθελε. Και ο coach δεν τον ήθελε. Άμα δεν τον ήθελε ο coach, πώς τον πάρει τον κλαμπ. Ήθελε. Και ποιον πήρε. Το Σούλερ. Τον Ντεκόζη που είναι σαν και εμένα. Ωχ, μωρέ και εσύ, σαν και εσένα. Σαν και εσένα κανένα. Σαν και εμένα, Χρυσάνθε. Εντάξει, είδαμε τη φωτογραφία. 104 κιλά. Πιο χοντρό από του χοντρού. 104 κιλά είναι ο Ντεκόζη, σαν και εμένα δηλαδή. Α. Θα ακούσουμε τώρα το μάτιο που δεν είναι χοντρό. Όχι, γιατί θα ακούσουμε τώρα. Έχει δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Καλύτερα να πει εσύ για τον Άρη παρά να ακούσουμε το. Δύο λεπτά. Το να ακούσουμε και να σχολιάσουμε τι λέει ο προπονητή. Κάναμε λίγο έτσι την ηρεμία μα, αλλά υπήρχαν στιγμέ που αναπτυχθήκαμε ορθά. Φέραμε την μπαλά τα πλάγια, κάναμε κάποιε ευκαιρίε που θα μπορούσαμε να μπούμε με το 2-1 πιο γρήγορα στο παιχνίδι. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα. Τη δουλέψαμε την ομάδα ρισκάροντας και με αλλαγές κάποιων παιχτών. Καταφέραμε, κάναμε το 2-2 και νομίζω ότι μετά το άγχος και η πίεση για το τρίτο γκολ λίγο κάπου μας έκανε να έχουμε χάσει λίγο την ισορροπία μας. Να παίζουμε... Πάμε λοιπόν στην πραγματικότητα τώρα. Πες, ναι. Πες μετά το 2-2. Με βάση αυτό που είπε ο προπονητής. Ότι κάναμε κάποιες αλλαγές. Τι αλλαγές? Δεν ξέρω. Τις αλλαγές που ξεφώνησε πριν ο Δελιζήσης για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πήγε ο Σάσα δεξί μπακ. Ο Ρόουζ στόπερ. Έκανε το ίδιο δηλαδή. Και μπήκε ο Τζέκο στα χαφ μαζί με το Ματίγια. Ναι, αλλά γύρισε το μάτς. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο ένα παιχνίδι λοιπόν αυτό έγινε το 0-2-2-2. Φέριο. Και στο άλλο παιχνίδι αποκλείστηκες. Δηλαδή. Όχι, δεν φταίει καθόλου η μπάλα. Δεν φταίει καθόλου η μπάλα. Αυτό σου είπα. Φταίει ότι ο Άρης είναι τελείως αδούλευτος όπως φαίνεται. Ναι. Γιατί αυτό μπορείς να το δεις μόνο στα παιχνίδια. Σε αυτό το plan B. Όχι. Είναι αδούλευτος στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του. Στο επιθετικό του transition. Ναι. Αυτό προκύπτει από τα παιχνίδια. Και αυτό δεν μπορείς να το δεις πουθενά αλλού και πέρα από τα παιχνίδια. Όλο το καλοκαίρι. Δεν είναι όλο το καλοκαίρι. Το μισό καλοκαίρι. Είναι 15 μέρες πάνω στην Άουσα. Στις 15 μέρες. Προφανώς δεν κάνανε αυτό. Μπορεί να κάνανε φυσική κατάσταση. Ξέρω εγώ τι κάνανε. Δεν ήμουν εκεί. Μπορεί να το κάνανε και να μην το κατανόησαν οι παίκτες. Μπορεί και αυτό. Μπορεί πολλά. Μπορεί από πολλά. Να μην είναι σε καλό momentum. Πολλά μπορεί. Πολλά μπορεί. Αλλά σου λέω ότι το ίδιο πράγμα έγινε. Ο Σάσα για κάποιου εξυπνάκηδε βγήκε γιατί χτύπησε. Δεν βγήκε. Επειδή έκανε αλλαγή, ήθελε να βάλει το Μαντσίνι δεξί μπακ, γιατί και αυτό έκανε. Πάλι το ίδιο με τον Ένινγκ.
Στη μία περίπτωση όμως έκανες 2-2, στην άλλη περίπτωση αποκλείστηκες. Μετά το 2-2 λέει ούτε μια ευκαιρία δεν έγινε. Μία ευκαιρία έχει κάνει μόνο Άρης με τον Μπρούνο Γκάμα στο 83. Μετά το 2-2 λοιπόν. Πεχτάρα. Όπου. Πολύ κλωτσιά όντως. Έπρεπε να πάρει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα το 21 του Κάστρο, νομίζω λέγεται. Ο Κάστρο. Και ο ένας εκ των δύο αμυντικών έχουν δώσει τόσες πολλές κλωτσιές. Αλλά εκεί που τραβάει τη φανέλα έπρεπε να πάρει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έπαιξα κόκκινη. Τέλος πάντων, δεν την πήρε. Okay. Mm. Ο Φετφατζίδης προφανώς και σκέφτεται μετά από ένα διάστημα που αρχίζει και τρώει πολλές κλωτσιές ότι αύριο φεύγω μεταγραφή. Ναι. Ο Μπρούνο Γκάμα κουράστηκε. Ο Μπερτόγλιο κουράστηκε. Αυτό είναι ένα ζήτημα για την ομάδα. Γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι είναι πολύ καλά προπονημένοι και σε 2-3 παιχνίδια, OK, θα πηγαίνουμε κανονικά. Γιατί παίζει ρόλο στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η μικρή προετοιμασία που ήρθαμε και τα λοιπά και γρήγορα και βάλ τους μέσα να παίξουν όλοι μαζί. Επίσης, ο Άρης μην ξεχνάτε ότι είναι μια ομάδα που 7-8 παίκτες παίζουν τώρα τα πρώτα τους παιχνίδια μαζί. Παίζει ρόλο αυτό. Όσο και αν δεν θέλουμε να το σημειώνουμε ως δικαιολογία, είναι μια δικαιολογία το συγκεκριμένο κομμάτι. Mm. Ο Μπερτόγλιο κουράστηκε και μόλις λοιπόν κουράστηκαν αυτοί οι τρεις, περίμενες από παίκτες όπως ο Μάνος που μπαίνουν στη θέση του Μπερτόγλιο να δώσουν μια φρεσκάδα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Μάνος μπήκε πιο κουρασμένος από τον Μπερτόγλιο. Δεν είναι δυνατόν ο Λόπεθ με τα καλά του και τα στραβά του, γιατί δεν έκανε ένα σουτ. Αλλά για να κάνει σουτ ο επιθετικός πρέπει να πάρει πάσα. Αλλά τέλος πάντων, να τον βλέπεις τον Λόπεθ να τρέχει μέχρι το 95 σαν τρελός, δύο φορές πρόλαβε τον τερματοφύλακα και έκανε τάκλιν και κόντρα μπάλα. Και ο Μάνος να μπαίνει μέσα και είναι το 20 λεπτό που παίζει, είναι λες και είχε παίξει 120 λεπτά πριν. Ψόφιος. Είναι αδιανόητο για μένα αυτό. Είναι αυτό που με εκνευρίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μπαίνεις και να φαίνεσαι κουρασμένος. Δεν γίνεται. Να μην προσπαθείς. Όχι, προσπαθούσε. Ναι. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να τρέξει. Άρα δεν προσπαθούσε. Δεν είναι το. Δεν άλλο προσπαθώ. Το ένα, άλλο το, άλλο το ένα. Δεν άλλο μπορούσε. Το άλλο. Δηλαδή... Εγώ λέω δεν μπορούσε. Ναι, φαινόταν ότι δεν μπορούσε. Από Σίδνεϊ χαιρετισμού στο Λίμπερο, λέει είστε οι καλύτεροι. Ο Χρήστανθος είναι ο καλύτερος διευθυντής επικοινωνίας στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα τέτοια λένε και μετά Στέργιο. Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Εύχομαι, λέει, να γελάσει ο Στέργιος την Τετάρτη όπως και εγώ. Και εσύ στη μέση, λέει, ο οργανωτής, λέει, με ευστροφία. Πολύ καλός. Εννοώ εσένα, Κώστα, και το απαντάω. Ευχαριστούμε πολύ. Αν και στην αρχή διάβασα ευστροφία. Καλό. Λοιπόν, πάμε για να ολοκληρώσω για τον Άρη. Ο Γκάνε χθες ήταν καλός. Σε αντίθεση με όσους τον κράζουν επειδή θέλουν να τον κράξουν, ναι, ναι. Ο Γκάνε είναι καλός χθες. Ο Ντάτκοβιτς είναι πολύ κακός. Το φάγατε πάλι και αυτό. Πολύ κακός. Πολύ κακός. Πολλά λάθη. Πολλές λάθος. Ο Λόπεθ έτρεξε, πίεσε, έκανε. Δεν είχε ευκαιρίες. Αλλά συγγνώμη, ρε παιδιά. Αν δεν πάρει ο Σέντερφορντ την μπάλα, πώς θα κάνει ευκαιρίες. Τι να κάνει δηλαδή. Σωστό. Συμφωνώ. Έτσι. Καλός ο Μπερτόγλιο όσο είχε δυνάμεις, αλλά είναι μέχρι το 60 ο Μπερτόγλιο. Φαίνεται σε όλα τα μάτς μέχρι το 60 μετά. Ναι. Σταματάει. Σε μάτς 90 λεπτών παίζει η ομάδα. Ναι, σωστό. Αυτό λέει. Ναι. Εγώ σου περιγράφω τι γίνεται. Τώρα, αν πρέπει, τι πρέπει, το είναι αυτονόητο πρέπει να παίζει 90. Είναι αυτονόητο. Ο Άρης πληρώνει 1,5 λάθος του Κουέστα. Το ένα στο δεύτερο είναι τραγική έξοδος, είναι του Μεσολογίου κανονικά. Στο πρώτο, ευθύνη έχει ο Σάσα. Που δεν πέφτει πάνω. Βλέπω ότι το Σάσα πάντως και το Ρόουζ δεν τον ξεφωνίζεται. Ποτέ. Στα μίντια. Ναι, επειδή πέρσι έχουν κάνει πρωταθληματάρα, ναι. Φέτος που είναι οι δύο χειρότεροι παίκτες του Άρη, ειδικά ο Ρόουζ. Ειδικά ο Ρόουζ, το δεύτερο γκολ του Άρη πώς ξεκινάει. Βγαίνει κόντρα επίθεση ο Πας. Ναι. Κάνει μια παλιά, κόβει ο Φετφατζίδης. Και τη δίνει. Η μπάλα πλάγια. Είναι στο ένα μέτρο από το Ρόουζ. Ναι, και την αφήνει. Όχι. Και δεν πάει στην μπάλα. Και έρχεται από τα 5 μέτρα παίκτη του Πας, τρέχει και την παίρνει. Και κάνει κόντρα επίθεση και βγαίνει κόρνερ. Έτσι το τρως τον γκολ. Εντάξει, τα γκολ κάπως θα τρως. Είναι κάκιστος. Κάκιστος. Πρέπει να αλλάξει. Βάλτε τους μικρούς μέσα, μωρέ. Άσε τους μικρούς μωρέ. Που νιώθουν από Άρη. Και για να πω και για τον Μάντζιο, δεν μπορείς να κρίνεις ένα προπονητή στις 3 μέρες και στις 4. Αλλά. Συμφωνούμε. Αλλά. Εδώ θα λέμε και θα κάνουμε κριτική στα πάντα. Ναι, ναι. Δεν γίνεται να βάζεις 2 αριστερά στόπερ. 1,90 και τα δύο που δεν είναι και πιο γρήγοροι του κόσμου. Ο Άρης δεν δέχτηκε γκολ από αυτό. Ναι. Όμως, Δελεζήσεις με Ντάτκοβιτς δεν παίξαν ποτέ. Μαζί. Και στο δεύτερο ημίχρονο είναι φανέστατο το διορθώνει. Γιατί βάζει το Δελεζήσεις στην πλευρά του. Μάλιστα. Έτσι. Ναι, ναι.
και το Rose δίπλα του και συμμαζεύεται λίγο η κατάσταση και βγάζει τον Ντάτκοβιτς, ο οποίος 10 φορές δεν έκανε κάποιο λάθος όσον αφορά τα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά 10 φορές είναι μόνος του με την μπάλα και τη δίνει στον αντίπαλο. Αυτός υποτίθεται ήρθε ως αντιβέλεφ. Ως μεταγραφή. Ως αυτός ο οποίος θα κατεβάζει την μπάλα, θα δημιουργεί. Και η αλήθεια είναι ότι με την Κόλος, που έπαιξε αριστερό μπακ στο τελευταίο 25 λεπτό, έβγαλε σέντρες, έδειξε δημιουργικός. Δεν μπορείς όμως να στηριχθείς σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή έτσι όπως φαίνεται σε αυτά τα παιχνίδια για αυτό που έκανε ο Βέλεθ. Λέω λοιπόν και κλείνω ότι εκεί το είδε λάθος και το διόρθωσε μόνος το Μάτζιος στο ημίχρονο. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε να βάλει τον Μπακαλιάνη. Αυτό με τον Ντάτκοβιτς ή τον Μπακαλιάνη με τον Δελιζήση. Αν δεν του γέμιζε ο Ντάτκοβιτς το μάτι. Απλά, προφανώς, στο πρώτο παιχνίδι έβαλε τον έμπειρο. Το σίγουρο. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο θέμα αγωνιστικής κατάστασης, είναι και θέμα αποδητηρίων. Δηλαδή, ναι, φοβάται. Φοβούνται και το αποτέλεσμα. Σου λέει τα σίγουρα να πάρω το μάτς 1-0, μισό 0. Πρώτο μάτς μου είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα με λίγα λόγια, Χρήσανθε, Πέμπτη και Έβδομη. Ως Έβδομη πάμε πάλι. Τι ως Έβδομη. Πρώτος είναι ο Άρης Κώστα. Τι ως Έβδομη. Τι εννοείς ως Έβδομη. Η ομάδα αυτή αξίζει να είναι πρώτη, δηλαδή αυτό λέει. Όχι, η ομάδα αυτή όμως μπορεί άνετα να μπει στην Εξάδα και να διεκδικήσει την έξω στην Ευρώπη. Ό,τι είπα. Τι ό,τι είπες. Πέμπτος ως Έβδομος είπα. Γιατί πέμπτος ως Έβδομος, Κώστα. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Γιατί Παναθηναϊκός, γιατί που τον είδες και τον βάζεις στον Παναθηναϊκό. Έχει χάσει τον Αστέρα Τρίπολη στο πρώτο μάτς. Ολυμπιακός. Και θα διώξει τον προπονητή σήμερα. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Μετά το 1-0 του Κούγια. ΑΕΚ και μετά Άρης, δηλαδή τέταρτος. Ναι. Okay. Αυτός είναι ο στόχος. Να περάσει το Παναθηναϊκό. Να γίνει τέταρτος, ναι. Τέλος. Και το κύπελλο. Το κύπελλο είναι ευκαιρία. Και κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Ναι, συμπαίνει. Όπως εσύ απέκλεισες την Μπεσίκτας. Ναι, να μου τύχουν δύο καλές κληρώσεις. Να έχω τον ΠΑΟΚ στην έδρα, να του ρίξω ένα ντόρτι. Να αρχίσει με τον Κούτσια και τον. Αλλά εκεί θα βάλει του βασικού με τον Άρη. Με τον Άρη θα βάλει του βασικού. Λοιπόν. Μια καλύτερα στην Τούμπα να παίξουμε που δεν μπορεί να κερδίσει με τίποτα. Εκεί καλύτερα. Λοιπόν, παίξτε και στο πέρα από την πλάκα. Πέρα από την πλάκα. Ο Άρης χρειάζεται ένα στόπερ οπωσδήποτε. Ποιο έχει στόπερ αυτή τη στιγμή, τον Ντάτκοβιτς, Δελιζήση, Ρόουζ. Μάλιστα. Μπακαλιάνη. Μια χαρά. Ρόουζ Μπακαλιάνη. Μια χαρά αν παίζει μια χαρά. Δεν παίζει μια χαρά. Μια τασκά είναι μέχρι τώρα. Εντάξει. Τι εντάξει! Δεν έτυχε. Δεν έτυχε καθόλου. Τέσσερα μάτς δεν βλέπετε. Ωραία, άρα θες ένα στόπερ. Στο Βόλο ήταν η μοναδική παραφωνία. Στο Βόλο ήταν η μοναδική παραφωνία. Όλοι παίξανε καλά. Ναι. Μεσοαμυντικά εννοώ. Μάλιστα. Εκτός από αυτόν. Μάλιστα. Πρέπει να ξυπνήσει, ρε φίλε. Μπακ έχεις μπακ. Τι μπακ. Δεξί, αριστερό μπακ. Δεξί μπακ έχω τον Σάκιτς. Ο οποίος εντάξει είχε σπασμένο χέρι, αυτό δεν έπαιξε. Εντάξει, ναι, μετά τη διακοπή θα επιστρέψει. Μάλιστα. Επανεργοποιεί το Σούντγκρεν. Α, αυτό το είπαμε, ναι. Ο Μάντζιος το είχα προβλέψει την εκπομπή. Μάντζο. Έτσι. Ναι. Και έχει και το Ρόουζ ως εναλλακτική λύση να παίζει από εκεί. Και έχει το μικρό, το Μαρμαρίδη. Τον έκανε επαγγελματία προχθές. Έχει τέσσερις. Έχει τέλος πάντων. Με το Σούντγκρεν έχει δύο κανονικούς δεξιούς μπακ και τον Ρόουζ τρίτο. Στόπερ θέλεις. Και θέλεις φυσικά να γίνει το deal αυτό με Φέτφο, Ματέο κτλ. Για μένα πρέπει να τελειώσει σήμερα. Κάνει το αντικλήρωση. Κάνε την κλήρωση. Πες ένα νούμερο μέχρι το 16. Πες τέλειο. Θα το νούμερο 15. Γιατί δεν είπες 14. 15. Σάλπι. Ο Σάπλι. Τώρα φοράει κανένα το 14 στον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Ο Άντριος. Όλοι μεγάλοι κοντοί παίκτες φοράνε το 14. Η Πεχτάρα που ρωτούσαν τον καλό φίλο και συνάδελφο Κώστα που κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού στέλνει. Γιατί δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός το Ζίβκοβιτς. Ενώ λέει είναι πολύ καλός κτλ. Ξέρεις γιατί εγώ τα ακούω όλα. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στη δεύτερη φάση του κυπέλλου ανδρών στο μπάσκετ. Δεν μας ενδιαφέρει. Έχει ως εξής. Περίμενε, δεν μας νοιάζει. 39 στο Χρήστο Σαγκουράκης. Καλά, ρε, χάσατε από το. 17-0-0. Αλφα σίγμα διαγόρας δρυοπηδαίων. Παρένθεση Ιωνικός. Παύλα. Αέχο Λαργού. Παρένθεση Κολοσσός. Ντροπή. Το ελληνικό μπάσκετ σε 5 λέξεις. Αλμπανίδης Κώστας κερδίζει την υποτροφία. Μπράβο, Κώστα. Θα σου πει η Μαριλής τι και πώς. Συγχαρητήρια Κώστα. 287-888 για τα περαιτέρω. Θα σε πάρει η Μαριλής, θα σε πάρει. Και ο Πιτσιρικάς, μπράβο του, να περάσετε καλά. Έτσι. Και εμείς αύριο με νέο κάτι δώρο. Να πω. Μαζί μας ήταν ο Mr. Gold, κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Και πίτσες και μακαρονάδες και σαλάτες και καλτσόνε και πενιρλί και πολλά.
και ωραία γευστικότατα από τον Mr. Go. Και φρεσκομαγειρεμένα, παιδιά, το σημαντικότερο, να ξέρετε. Έτσι. Μαζί μας και ο Μαρμαρίδης, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Φροντίζει η χρόνη παραλαβής από το τμήμα παραδόσεων να είναι η πιο σύντομη της αγοράς. Και με νέο πλάνο δόσεων, έτσι, από τον Μαρμαρίδη, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Λοιπόν, αυτά. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 12. Γεια σας. Γεια σας. Ζαγόρας έρχεται. Ζαγόρας. Τριωράκης. 2 με 5 στο πέναλτι. Και Ζάχο μαζί. Χαμός θα γίνεται, Κώστα. Πρέπει να πάω γρήγορα σπίτι. Και φέρνουν κι άλλου Ηρακλειδέα στο σταθμό. Τι γίνεται, ρε φίλε, με εσάς? Ναι, το είδα και το έμαθα και συγχαρητήρια στον Αντώνη που θα μας κρατάει στην τροφιά το βράδυ. Και άλλες εκπομπές θα ανακοινώσει ο κύριος διευθυντής την Παρασκευή, Κώστα. Την Παρασκευή ή σήμερα, εγώ νομίζω. Την Παρασκευή θα τις ανακοινώσει. Ό,τι είπα. Και μια εκπομπή για τον μπάσκετ, παιδιά. Και το πρωί νέα εκπομπή, Κώστα. Με γυναίκες, Κώστα, μαθαίνω. Επιτέλους. Όμορφες, Κώστα. Εντάξει. Στο λόγο εννοώ. Τι, μήπως έρχεσαι από τις 6? Μια που ομορφαίνει το στούντιο 12 με 2, να ομορφαίνει και νωρίτερα. Ομορφαίνει. Εντάξει. Παχαίνει. Και ομορφαίνει και παχαίνει. Λοιπόν, έρχεται ο κύριος διευθυντής. Στο πέναλτι. Εδώ στο Λίβερο, μείνετε μαζί μας.